Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Ο Λαμπάουτ Άρισον Air κοντά σας μέχρι και τις 7. Εκτάκτος με σύνδεση ανάγκης. Σήμερα καθώς το μικρόφωνο είναι ο Σταμάτης ο Μουρελής, ο Γιάννης ο Παραμπονιάρης και ο Κώστος Τσίψιος, οι οποίοι θα είναι εδώ μέχρι τις 7 η ώρα. Με συνδέσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Χρήστο Τσαλτίδη, οι οποίοι είναι καθοδόν για τη Λαμία, για το σημερινό παιχνίδι του Άρη στη Λαμία, στην πρεμιέρα της του Άρη όσον αφορά τη Super League. Και να πω επίσης ότι 7 με 9 εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο σήμερα, εκτάκτως θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη, ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Γουλιέλμου νωρίτερα στο μουσείο του μπάσκετ, στο μουσείο του Άρη. Δεν ακούστηκε ολόκληρη λόγω βέβαια και του προγράμματος και της επικαιρότητας. Θα ακουστεί ολόκληρη εδώ η συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου 7 με 9. Έτσι, 9-12 θα είναι εδώ ο Παύλος Ραπτόπουλος για το παιχνίδι του Άρη στη Λαμία κοντά στην τοπική ομάδα. Έτσι, από εκεί θα ακούσετε βέβαια περιγραφή και ρεπορτάζ τα πάντα όλα. Έτσι, επαναλαμβάνω και πάλι 5-7 κανονικά είμαστε εδώ, Λαμπάουτ Άρισον Air. Άρα ουσιαστικά στα μάτια μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Οι φίλοι του Άρη από τώρα, από τις 5 και 11 πρώτα λεπτά που βρισκόμαστε, μέχρι τη μία, μόνο Άρη. Μόνο Άρη θα έχει εδώ σήμερα λοιπόν. Έτσι. 7 με 9 ξαναλέω η συνέντευξη τύπου του Δημήτρου Γουλιέλμου εδώ ζωντανά, μάλλον όχι ζωντανά, συγγνώμη, μάχρι το σκοπιμένα ολόκληρη η συνέντευξη του Δημήτρου Γουλιέλμου και 9-12 βέβαια εδώ μείνε ζωσμένοι με Παύλο Ραπτόπουλο για το παιχνίδι του Άρη στην Λαμία με την τοπική ομάδα και όλα τα παραλυπόμενα έτσι και ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, τα πάντα από εκεί. Οπότε θα ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα με τη συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου. Θα αναλύσουμε λίγο εδώ το τι υπόθηκε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης. Να πούμε βέβαια ότι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα υπάρχει βέβαια και ρεπορτάζ και αναφορά και στις μεταγραφές που έγιναν σήμερα. Έτσι, ο Σιώπης και ο Μαρτίνες είναι οι δύο τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη για το ποδοσφαιρικό τμήμα φυσικά. Οπότε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το μπασκετικό και την συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου. Θα την προσπαθήσουμε να την αποδικοποιήσουμε και να την αναλύσουμε κάποια κομμάτια ξεχωριστά εδώ με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Να δούμε τι είπε ο Δημήτρης Γουλιέλμος, τι κρατάμε, ποιες είναι οι αφιβολίες που παραμείναν, τα ερωτήματα μάλλον παραμείναν και τι άρεσε από αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχουν και κάποια πραγματάκια που ομολογουμένως αρέσαν από αυτή την μαραθώνια, πολύ μεγάλη, έτσι, από τις πιο μεγάλες πραγματικές συνεντεύξεις τύπου που έχω όντως δώσει το παρόν. Εντάξει, και του Λάσκαρ ήταν πολύ μεγάλη. Και να δώσουμε εδώ τα credit στον Γιώργο τον Κάτο, ο οποίος το παλικάρι ναι, πραγματικά. Ναι. Έχει όλα τα θέματα στο lamboutaris.com, έτσι όλη τη συνέντευξη τύπου και σπαστά θέματα από διάφορα κομμάτια τη συνέντευξη του Δημήτρη Γουλιέλμου. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήταν λογικό, Γιάννη, γιατί όλοι είχαμε και πολλά ερωτήματα. Έτσι, απάντησε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα αναλύσουμε λίγο, θα ψάξουμε να αποδικοποιήσουμε. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη τοποθέτηση δημόσια του κ. Γουλιέλμου ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης και έτσι έκανε έναν απολογισμό των όσων συνάντησε από την ημέρα εισόδου του στα κοινά της ΚΑΕ μέχρι και σήμερα, ποιες ενέργειες έχει προβεί, ποιους κοπέλους έχει πλέον μπροστά της η ΚΑΕ για να ξεπεράσει. Γενικότερα περιέγραψε έτσι όλο το πλαίσιο ενεργειών που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής, προκειμένου η ομάδα, όπως σημείωσε αρκετές φορές και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που η ομάδα πρέπει να επανέλθει σε καθεστώς κανονικότητας. Ας προσπαθήσουμε λίγο να σπάσουμε τα κομμάτια της σημερινής συνέντευξης τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου, να δούμε λίγο τι είπε σε συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένα θέματα που ερωτήθηκε από όλους τους συναδέλφους που ήταν εκεί, έτσι από όσους κάναν τις ερωτήσεις. Να δούμε κάποια πράγματα, εντάξει, τώρα θα αφήσουμε και κάποιες ερωτήσεις, κάποια γενικολογίες. Έτσι, προσωπικά, να πω την αλήθεια, το θέμα των επαφών του Νίκου Γκάλη, το αν θα γυρίσει και τα σχετικά, για μένα μπαίνει στην κατηγορία, συγγνώμη που θα το πω, της γενικολογίας. Είναι ένα θέμα χείο επομένο. Δεν υπάρχει διοικητικός παράγοντας ο οποίος να πει δεν θέλω τον Γκάλη στην ομάδα. Αλήθεια. Δεν υπάρχει. Αλήθεια. Οπότε δεν μπορούμε να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο, ρε παιδιά, το έχουν πει όλοι οι παράγοντες στον Άρη. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος να μην έχει πει δεν θέλω τον Γκάλη στην ομάδα. Και νομίζω ότι είναι κακό για τον ίδιο τον Νίκο Γκάλη καταρχήν και το όλο θέμα και την όλη διάθεση μπορεί να έχει ο Νίκος Γκάλης να αναλύουμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Σε κάθε συνέντευξη τύπου ενός παράγοντα το θέμα Γκάλη.
Νομίζω έχει κουράσει. Ναι, μίλησε, το ξέρουν, έχει γραφτεί. Μίλησε με τον Γκάλι. Τον αναλύσω εγώ πάλι. Το θέμα Γκάλι δεν το κάνω, παιδιά. Συγγνώμη κιόλα που θα το πω. Δεν το κάνω γιατί θεωρώ ότι έχει... δεν υπάρχει άνθρωπο. Και εγώ, άμα πάω να αναλάβω αύριο τον Γκαϊάρη και μου πει θε τον Γκάλι στο μάτι, θα σου πω όχι. Δεν το θέλω τον Γκάλι. Φυσικά το θέλω τον Γκάλι. Έτσι. Οπότε θεωρώ ένα κομμάτι. Είναι αυτό... το μεγαλύτερο κομμάτι τη ιστορία του τμήματο. Προτείνω λίγο να ξεκινήσουμε, αν είναι με το κεφάλαιο Λάσκαρη. Έτσι, να δούμε τι υπόθηκε σήμερα για την διοίκηση Λάσκαρη και κάποια ερωτήματα που τέθηκαν ξεχωριστά για κάποια θέματα του Λάσκαρη. Όσον αφορά τη δική του παρουσία, τις επαφές με τον Λάσκαρη, το τι βρήκε από τον Λάσκαρη, που είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Έτσι, γιατί τα νούμερα είναι. Μένουμε στα νούμερα που είπε σήμερα ο κ. Γουλιέλμος. Έτσι. Δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε αυτή τη στιγμή τα νούμερα αυτά. Έτσι, επειδή τα λέει ο κ. Γουλιέλμος, δεν έχουμε στοιχεία για να πράξουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι, ο κ. Γουλιέλμος, για παράδειγμα, ας πούμε, σήμερα είπε ότι τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια. Είναι 4,3 αυτά που πήρε και το υπόλοιπο ποσό είναι το οποίο ήρθε στη συνέχεια γιατί έχει να κάνει όσον αφορά με τα λογιστικά, με φορο. Τεχνικά θέματα, δηλαδή αυτά που φορολογούνται μετά, που λογιστοποιούνται μετά. Έτσι είναι τεχνική όρη αυτή οικονομική, αλλά το βασικό είναι ότι τα χρέη αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι 5 εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή ο Λάσκαρης άφησε χρέος 5 εκατομμυρίων στην ΚΑΕ Άρη, το οποίο παρέλαβε ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Επίσης ένα σημαντικό θέμα θεωρώ στην όλη κατάσταση του Λάσκαρη, έτσι, και στις επαφές που είχε ο ίδιος, έτσι, είναι ότι τουλάχιστον όπως είπε σήμερα, ότι τα χρέη που του είπε ο Λάσκαρης είναι σωστά. Ακριβώς. Κάτι το οποίο πολλές φορές ξέρει δεν συμβαίνει αυτό. Ο προηγούμενος ίσως κρύβει κάτι ή ο επόμενος λέει ότι βρήκε κάτι παραπάνω. Σωστά. Έτσι. Βέβαια το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα 5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η περσινή χρονιά δεν πληρώθηκε άνθρωπος. Άνθρωπος. Το είπε και συγκεκριμένα ο κύριος Γουλιέλμος. Παραλάβαμε μια εταιρεία που επί ένα χρόνο δεν πληρωνόταν κανείς. Και τα περισσότερα στελέχη της πέρσι ξέρανε ότι θα έρθουν και θα δουλέψουν, είτε αυτοί ήταν αθλητές είτε αυτοί ήταν προπονητές, ότι θα έρθουν και θα δουλέψουν χωρίς να πάρουν ούτε μισό ευρώ. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια ότι προφανώς και η προηγούμενη χρονιά, η τελευταία του Δημήτρη πέφτει, και αυτή άφησε πολλά χρέη όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και οτιδήποτε. Από το Μάρτι του 2017, δηλαδή εκεί που το πρόβλημα άρχισε να γίνεται πολύ έντονο και να επηρεάζει και την καθημερινότητα της ομάδας, μιλάμε δηλαδή για κάτι σχεδόν 1,5 μήνα, 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο και παραπάνω. Έτσι, οπότε σήμερα ο κ. Γουλιέλμος ξεκαθάρισε ότι τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια, τα οποία βέβαια σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, με τους διακανονισμούς, μπορούν να μειωθούν. Έτσι. Επιβεβαίωσε ουσιαστικά τους χειρότερους, αν θέλεις, προβληματισμούς, ιονούς όσον αφορά τα χρέη. Γιατί κάποιοι τα υπολογίζαν για πιο λίγο, λέγανε πως είναι πιο λίγο, τα χρέη είναι στα 5 εκατομμύρια. Έτσι, της οικογένειας Λάσκαρη. Και αν θέλουμε να δανειστούμε σε αυτή την περίπτωση στα μάτια και τα λόγια του κυρίου Παπακυριάκη στην περσινή συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει με τον Νίκο Λάσκαρη. Όχι συνέντευξη τύπου, συνέντευξη σε ραδιόφωνο. Ναι, μιλάω για την. Όταν είχαν παρουσιάσει και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ότι αν δεν μπορέσουμε να διακανονίσουμε αυτό τον όγκο των χρεών, θα μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Ναι. Και παρόλα αυτά, με τις ενέργειές τους. Και με τη διαχείρισή τους κατάφεραν αυτό το χρέος όχι απλά να το μειώσουν, αλλά να το διωγγώσουν ακόμη περισσότερο. Πραγματικά έτσι είναι, Γιάννη, ότι η προηγούμενη διοίκηση πραγματικά τα άφησε όλα διαλυμένα. Αυτό φάνηκε σήμερα. Ο Λάσκαρης ουσιαστικά σε ερώτηση που έγινε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι δεν γίνανε πολύ γρήγορα, ότι ήταν μέσα στο πλάνο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και προχώρησε στο τέλος ουσιαστικά λίγο πιο γρήγορα την κατάσταση με τον κύριο Λάσκαρη. Σε ερώτηση που του τέθηκε αν δόθηκαν χρήματα όπως έχει γραφτεί και έχει υποθεί, και σύμφωνα με αυτό που λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Δηλαδή αυτό που γράψαμε και είπαμε ότι δόθηκαν χρήματα ή μάλλον συμφωνήθηκε να δοθούν χρήματα στο Λάσκαρη. Έτσι προφανώς και είχαμε κάποια πληροφόρηση. Επιλέξει το ρεπορτάζ έλεγε ότι οι μετοχές του Άρη μεταβιβάζονται έναντι ενός ευρώ. Έτσι. Έναντι ενός ευρώ της συνολικής τους αξίας. Ναι. Εντάξει, ναι. Απλά
έβγαινε ότι πήρε. Ο κύριος Γουλιέλμου σήμερα δεν θέλησε να αποκάλυψει. Mm-hmm. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτό το, αυτή την ενημέρωση ότι δόθηκαν χρήματα στην πλευρά Λάσκαρη για να προχωρήσει. Γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε και είπε και μας έφερε λίγο πίσω βέβαια ότι τότε ο κύριος Λάσκαρης είχε δύο προτάσεις τις οποίες είχε πει όχι. Σωστά. Έτσι. Και αναφέρουμε βέβαια στην κίνηση Ερβανίτη και στην κίνηση Ζουλιά με Καπαζόγλου. Έτσι. Και δέχτηκε τη δική του πρόταση που ομολογουμένως προκάλεσε μια απορία σε πολλούς πως ξαφνικά βρέθηκε ο κύριος Γουλιέλμος και ενώ ο Λάσκαρης συζητούσε με δύο πλευρές ξαφνικά έδωσε τις μετοχές σε μια τέτοια. Και τότε βέβαια το ρεπορτάζ και στους επόμενους μήνες που ακολούθησαν έβγαινε ότι δόθηκαν χρήματα τον κύριο Γουλιέλμο στον κύριο Λάσκαρη. Σήμερα ο κύριος Γουλιέλμος δεν θέλησε να επιβεβαιώσει κάτι ούτε να διαψεύσει. Έτσι, και, επικαλέστηκε το νόμο και είπε ότι αυτό δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Έτσι. Γιατί και νομικά δεσμεύομαι. Είναι μια πληροφορία την οποία δεν μπορώ να την, ναι, να τη δώσω. Εντάξει, τώρα αυτό θεωρώ εγώ προσωπικά να σου πω την αλήθεια, γιατί και εγώ έκανα την ερώτηση, αλλά ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που λέγαμε πέρσι, ότι ο Λάσκαρης για να φύγει από την ομάδα ήθελε λεφτά. Ακριβώς. Δεν θα δει αλλιώς τον Άρη. Έτσι, βέβαια δεν το επιβεβαίωσε και ο Γουλιέλμος. Εντάξει, είναι δική του η απάντηση στο ερώτημα που δέχτηκε. Επικαλέστηκε βέβαια τον νόμο και την όλη διαδικασία. Επίσης κάτι που όσον αφορά την περίοδο Λάσκαρη και το μετέπειτα είναι αυτό που ρωτήθηκε και απάντησε βέβαια και νομίζω ξεκαθάρισε ο ίδιος. Έτσι. Όσον αφορά την ταμιακή διευκόλυνση που φαινόταν να έχει κάνει ο Λάσκαρης. Έτσι, θυμίζω ότι με βάση ο λογισμό της Καϊάρης φαινόταν ότι ο Λάσκαρης έχει κάνει ταμιακή διευκόλυνση εισαγωγικά δάνειο, έτσι όπως θέλετε πείτε το, ύψος πάνω από 2 εκατομμύρια στον Άρη. Ακριβώς. Και υπήρχε τότε, το συζητούσαμε κιόλας, ότι υπήρχε ο κίνδυνος ότι αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή τα ζητούσε ο Λάσκαρης. Για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει, της εμπλοκής Λάσκαρη, της αξίωσης Λάσκαρη, έπρεπε να γίνουν δύο τινά. Ή να κεφαλοποιηθούν τα χρήματα του Λάσκαρη ή να διαγραφούν. Έτσι. Δεν έγινε η διαγραφή φυσικά. Έγινε κεφαλοποίηση. Κεφαλοποίηση, κάτι που απάντησε σήμερα και είπε ο κ. Γουλιέλμος ότι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Άρα, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Γουλιέλμου, γιατί δεν έχουμε μπροστά μας έγγραφα, έτσι σήμερα με την κύριο του κ. Γουλιέλμου, ο Λάσκαρης πλέον δεν έχει καμία αξίωση όσον αφορά τον Άρη. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αξίωση όσον αφορά τον Άρη και την ταμιακή του διευκόλυνση που φαινόταν στον ισολογισμό, στους ισολογισμούς των τελευταίων χρόνων που φαινόταν ότι θα υπάρξει. Έτσι. Και προς επίρρωση αυτού που λες, Σταμάτη, σε μια σχετική ερώτηση που του έγινε και αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών, είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Έτσι. Ουσιαστικά και με αυτό το ερώτημα που ανέφερες και εσύ πολύ σωστά έκλεισε και ο ίδιος και κλείνει νομίζω και η υπόθεση Λάσκαρη. Έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω αξίωση από την πλευρά του Λάσκαρη μέσα στη συμφωνία που έκανε με τον κύριο Γουλιέλμα. Απλά θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε το κομμάτι Λάσκαρης για να το τελειώσουμε και να τελειώσει και οριστικά βέβαια σε κάποια... κάποια στιγμή μέσα στη συνέντευξη είπε ο κ. Γουλιέλμος ότι αναφέρθηκε στην καλή πρώτη χρονιά του Νίκου Λάσκαρη και είπε ότι κάποια στιγμή όταν θα γίνει με τους πρόεδρους θα μπει πλακέτα οτιδήποτε. Ότι πέρασε η οικογένεια Λάσκαρη από τη διοίκηση της ομάδας. Εγώ, αυτό λίγο μας κακοφάνηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω κάτι. Να ήσουν σε μια ομάδα του εξωτερικού θα το κάνεις. Ναι. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί θα πρέπει να βάζεις μέσα και το Καραγκίτσο και το Σερπάνο. Άμα το κάνεις. Και ο Σερπάνος υπήρξε ιδιοκτήτης και ο Καραγκίτσος. Έτσι και θυμούνται οι παλιοί που έφτασε ο Άρης να παίζει. Δηλαδή είναι εύκολο να το λες και ο Καραγκίτσος και κάνει ομαδάρα. Θα μου πεις διαλύθηκε μετά από ένα μισή μήνα. Ναι. Έτσι δεν μπορείς. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κρυθούν για αυτό που αφήσαν. Αυτό το έργο που αφήσαν. Το να πω εγώ ότι έκανε μια καλή χρονιά ο Άρης με τον Λάσκαρη. Όπως έκανε την καλή χρονιά με τον Λάσκαρη και έβγε και άφησε 5 εκατομμύρια χρέη και διπλούς άνθρωπο. Αυτό δεν είναι παρακαταθήκη. Ναι, δεν τον βάζει στο κάδρο. Έτσι. Για μένα στο κάδρο θα μπει μόνο αυτός που έχει φέρει τίτλους. Αν πούμε ότι θα γίνει κάποτε ένα κάδρο με τους
πρόεδρος του Άρη. Έτσι. Η συνεισφορά του ήταν σε τέτοιο επίπεδο που πραγματικά βοήθησε την ομάδα να έχει μια υγεία, να έχει μια σταθερότητα και πραγματικά στην αθλητική της διαγωγή τη βοήθησε ούτως ώστε να δουλέψει απερίσπαστα. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, και το λέω και προς τον κόσμο. Το θέμα δεν είναι ο Λάσκαρης. Κάποια στιγμή αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα το οικονομικό που ξέρουμε όλοι πλέον, που το γνωρίζουμε. Έτσι, και για πολλούς αυτή είναι η αιτία που έφτασε αυτό το σημείο. Μα το θέμα δεν είναι ότι του είχε κάτι και δεν μπόρεσε. Το θέμα είναι ότι δεν άφησε τον Άρη. Έτσι. Δεν τον άφησε. Τον παρέσυρε σε όλη αυτή την προσωπική του δίνη. Ο Λάσκαρης κράτησε τον Άρη 2 χρόνια και τον παρέσυρε και τον καταχρέωσε. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει ο Άρης τα τελευταία χρόνια από πολλές διοικήσεις. Έτσι. Και ο Γιάννης Ζαμιανίδης στα τελευταία του στη διοίκηση δεν εγκατέλειψε, ενώ δεν είχε οικονομική υποστήριξη που θα μπορούσε να το κάνει. Και έμεινε και η ομάδα δημιούργησε χρέη, τα οποία φυσικά και έγιναν επί της διοίκησής του. Έτσι. Τώρα, γιατί δεν το βοήθησαν κάποιοι, γιατί οι μέτοχοι τότε τον αφήσανε, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι θα το κρίνει η ιστορία. Όπως σωστά μου αναφέρει και ένας φίλος ο Κώστας με το μήνυμά του, ευχαριστώ τον φίλο τον Κώστα, και ο Δαμιανίδης έφερε τίτλο. Ναι, έφερε τίτλο. Επί προεδρίας του, ο Άρης πήρε 2 τίτλους. Σωστά. Δεν μπορείς να το σβήσεις αυτό. Όχι, γιατί αυτό περνάει στην ιστορία. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι αφήνει ο άλλος, σίγουρα. Και τι αφήνει. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε το κεφάλαιο Λάσκαρης. Νομίζω ότι απάντησε σε κάποια θέματα βασικά ο κύριος Γουλιέλμος. Όσον αφορά, να πω ότι για τους φίλους που θα μας στείλουν τα μηνύματά τους, FM και ενώ το μήνυμά στο 54526, οτιδήποτε θέλετε όσον αφορά βέβαια και τη συνέντευξη Γουλιέλμου και τις μεταγραφές Σιώπη Μαρτίνεθ και μετά κάποια ερώτηση και στον Κώσταντο και στον Νίκο που θα είναι στη Λαμία, ίσως όταν τους πάρουμε να είναι στη Λαμία θα μας μεταφέρουν μια πρώτη εικόνα. Έτσι το στέλνετε εκεί, το απαντάμε, το συζητάμε, το αναλύουμε εδώ στην εκπομπή. Κλείνουμε το κεφάλαιο Λάσκαρης. Πάμε λίγο στο θέμα Γουλιέλμος όσον αφορά την λογική του, την οικονομική για την ομάδα. Εμένα, να πω την αλήθεια, θα μου πεις τώρα είναι κουβέντες. Περιμένω να τα δούμε στην πραγματικότητα όλα. Έτσι. Γιατί πάντα περιμένω να δω εγώ πράξεις και να κρίνω όπως προχωράνε οι πράξεις. Γιατί κάποιος κάποτε μου είπε, ναι, ο Λάσκαρης όταν ήταν, ναι, όταν ο Λάσκαρης ήταν, παιδιά, πλήρωνε. Δεν μπορείς να γράψεις ότι δεν πλήρωνε. Η πορεία όμως έδειξε άλλα. Και το θέμα είναι πότε χτυπάς το καμπανάκι στην πορεία. Αν το χτυπήσεις στο 1 και αν το χτυπήσεις στο 90 το καμπανάκι. Η διαφορά. Μίλησε για οικονομία. Είπε τη λέξη οικονομία πολλές φορές σήμερα, Γιάννη. Έτσι, και μάλιστα σε κάποια πρόταση την είπε οικονομία, οικονομία, οικονομία. Οικονομία, οικονομία και αιματηρή οικονομία. Ναι. Το τέτοιο. Έτσι. Και γενικότερα έθεσε ένα χρονικό ορίζοντα πλάνου οικονομικής εξυγίανσης της ΚΑΕ που θα είναι τα 5 επόμενα έτη. Τα 5 επόμενα έτη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Έτσι, για τον κόσμο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Άρης θα έχει ένα μικρό budget όσον αφορά το αγωνιστικό. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις, και έχει φανεί αυτό από αρκετές ομάδες, δεν μπορεί να έχεις και οικονομική εξυγίανση και αγωνιστική άνοδο και στόχους. Δυστυχώς θυσιάζεις, αν θέλουμε να πούμε, το αγωνιστικό για το οικονομικό. Τώρα αν σου κάτσει μια καλή φουρνιά παιχτών, έτσι, είναι και λαχείο. Είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή φέτος ο Άρης δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλή μαγιά παιχτών και να κάνει κάτι. Αλλά αυτό ξαναλέω ότι είναι λαχείο. Το δεδομένο είναι όμως για τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κ. Γουλιέλμος στο οικονομικό κομμάτι, ότι η εξυγίαση θα κρατήσει τόσο. Άρα πάμε σφιχτά, πάμε με μικρό budget, πάμε με πολύ λίγα έξοδα σε αυτό το κομμάτι για να σβήσουμε τα χρέη. Για να σβήσουμε τα χρέη. Θα ξοδεύουμε όσα διαθέτουμε, όσα έχουμε σαν έσοδα. Αυτός δηλαδή ο ισοσκελισμός είναι και η βασική αρχή την οποία ξεκαθάρισε ο κύριος Γουλιέλμος, και όπως είπε συγκεκριμένα, είμαι απόλυτα διατεθειμένος να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή. Έτσι. Το άσχημο βέβαια στην όλη υπόθεση εδώ, σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής ανάλυσης από τον κύριο Γουλιέλμο, της λογικής του, μάλλον πώς θα προχωρήσει η ομάδα, γιατί δεν μιλάω για πλάνο. Αυτό είναι η λογική, η βάση που θα στηριχτεί όλη η λογική του η οικονομική. Ξαναλέω ότι το άσχημο είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις για στόχους, να πεις ότι εγώ θα πάω να πάρω το κύπελο ή θα πάω να πάρω το basketball Champions League.
Έτσι, όταν ξέρεις ότι το μπάτσο θα είναι συγκεκριμένο. Δυστυχώς. Ακριβώς. Έτσι, ο Άρης είναι σε ένα πρωτάθλημα και είναι η κατάσταση και έτσι στο πρωτάθλημα που δεν μπορεί πάρα πολύ να ελπίζει σε αύξηση εισόδων κάθε χρόνο. Το τηλεοπτικό, δηλαδή φέτος η αύξηση πόσο είναι, 40.000, 30.000. Είναι 10% συγκριτικά με πέρσι. Δηλαδή πέρσι ο Άρης πήρε 250, φέτος θα πάρει 270. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι του χρόνου θα πάω να πάρω 5 εκατοστάρια τηλεοπτικό. Έτσι, δεν υπάρχει να κανένας θα δώσει αυτά τα λεφτά στην αγορά. Έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 5 χρόνια δυστυχώς, εκτός αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα υπάρχει αυτό. Η οικονομική εξυγίαση πάνω από το αγωνιστικό κομμάτι, με τη λογική ότι δεν θα κάνουμε τρελά έξοδα στο αγωνιστικό. Δηλαδή, να έρθει ένας παίχτης, να πάρουμε ένα καλό παίχτη που θα θέλει 70-80 χιλιάδες. Δηλαδή, όταν λέμε για συγκεκριμένο budget, ο Άρης φέτος, ας πούμε, και το budget θεωρητικά έχει ξεπεράσει τον αρχικό προπολογισμό. Για λίγο βέβαια, αλλά τον έχει ξεπεράσει. Σωστά, δηλαδή, γιατί η αρχική βλέψη ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα των 350.000 ευρώ. Αλλά είδαν ότι οι άνθρωποι της ΚΑΕ ότι πρέπει να αυξήσουν λίγο τις τιμές προκειμένου να προσελκύσουν και κάποιους παίκτες κομβικούς οι οποίοι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στην ομάδα. Όπως π.χ. είναι ο Μποχορίδης, όπως είναι ο Λάκη Τζόνς, όπως είναι ο Μαγκή. Τέτοιους παίκτες. Αλλά και πάλι δεν ξέφυγε πολύ από το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα. Έτσι. Νομίζω ότι φέτος φαίνεται ότι το πλαφόν του Άρη αγωνιστικά είναι τα 500.000. Mm-hmm. Όλο μαζί, δηλαδή το αγωνιστικό μαζί με το τεχνικό team. Γιατί και αυτό πρέπει να το βάζουμε μέσα στο αγωνιστικό. Φυσικά. Όταν λέμε budget, δεν είναι μόνο τους παίκτες. Στους παίκτες στη συμβόλαια υπάρχει εφορία και υπάρχει ένας προπονητής και ένα επιτελείο το οποίο πληρώνεται και αυτό. Φυσικά. Έτσι, το αγωνιστικό budget του Άρη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο, ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι, λίγο παραπάνω. Όλο όμως το αγωνιστικό μπάτζετ, δηλαδή τεχνικό team και αγωνιστικό. Και με αυτά που είπε σήμερα και ο Ζουέλεμος για πλάνο πενταετίας, όσον αφορά την οικονομική εξυγίαση, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν θα ξεφύγει πάνω από αυτό το νούμερο για τα επόμενα 5 χρόνια. Νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένο αυτό που είπε. Είπε, εμείς παιδιά έχουμε να διαθέσουμε 500.000 ευρώ. Για κάθε χρόνο, για τα επόμενα 5 χρόνια, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, βγαίνουν 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Θεωρητικά από τα συνολικά 5, ναι, πάει στο 50%, πάει να μειώσει το 50% των χρεών. Τόσο ώστε μετά να είναι και πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση για να μπορέσει σε αντίστοιχη περίπτωση να θυσιάσει κάποια ευρώ παραπάνω, τόσο ώστε να μπορέσει να τα επενδύσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Βέβαια, αυτά τα χρέη τώρα, έτσι πώς συζητάμε, γιατί το ανέφερε και ο Βουλεύμος. Δεν μπορείς να τα υπολογίσεις τώρα με αυτή τη λογική, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του άρθρου 99. Σωστά. Το 99, ας πούμε, φέτος είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 230.000 το οικονομικό έτος, ας το πούμε έτσι. Αυτό δεν μπορείς να το μειώσεις. Σωστά. Είναι γιατί είναι ιστορία. Ήδη διακανονισμένο. Άρα, μπράβο. Αυτή είναι τελειωμένη ιστορία. Δεν μπορείς να το μειώσεις το άρθρο 99 και να πεις ότι. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο νέο νόμο που παναγίνει ότι ο Άρης δεν μπορεί να μπει λόγω 99. Διότι υπάγεται στο άρθρο 99, έτσι. Το είχαμε σημειώσει τις προηγούμενες μέρες μέσα από το Λαμπαουτάρης. Αλλά είπε ότι εφόσον μας αναγκάσουν οι εξελίξεις να το κάνουμε, τότε ναι, θα βρούμε το νομικό τρόπο τόσο ώστε να μπορέσουμε αυτό να μπούμε σε αυτή την. Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν μπορούσαμε σήμερα να το αναλύσουμε και πάρα πολύ όταν το είπε Γιάννη. Σωστά. Γιατί η συνέντευξη που είχε ήδη κρατήσει 2 ώρες και κάτι. Σωστά. Έτσι, και νομίζω ότι και δεν θα μπορούσαμε να πούμε σε ιδιαίτερες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το κάνει αυτή τη στιγμή που είναι στο 99. Και για να σπάσει το 99 δεν μπορείς να σπάσει αν δεν συνενέσεις το κράτος. Δηλαδή, λογικά το βλέπω, δεν το βλέπω, δεν έχω νομικές. Οι νομικές μου γνώσεις είναι λόγω της ενασχόλησης μου με το επάγγελμα όλα αυτά τα χρόνια, τα δικαστικά ρεπορτάζ που κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να μπει. Αλλά το θέμα είναι να μειώσει τα υπόλοιπα χρέη στο 50% διακανονισμούς με παίκτες, FIBA. Υπαλλήλους, τα πάντα. Σε αυτό στηρίζεται πολύ ο κύριος Γκουλιέλμος, το γεγονός και ήδη έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες προκειμένου να κουρευτούν κάποια χρέη προς τους παίκτες, είτε προς πρώην προπονητές, γενικότερα όλες αυτές τις οφειλές που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα έτη και προς τιμήν, ας πούμε, και κάποιων παιδιών τα οποία πραγματικά αντιλήφθηκαν το μέγεθος της κατάστασης και ήταν αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και δέχτηκαν και κούρεμα
και δέχθηκαν γενικότερα έτσι να μπουν σε μια λογική να συζητήσουν έτσι περαιτέρω με την ΚΑΕ για να βρουν μια λύση. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Κύριε Καβαδία, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ, Λιμπερό 107 και 4, Μπομπή Λαμπαουτάρης. Honor. Να πω ότι παραλείψαμε κάποια στιγμή, βέβαια, είτε στην εκπομπή Λαμπαουτάρης Honor, είτε μετά στο 7-9, κάποια στιγμή θα πάει και ένα κενό για την πρώτη του Ηρακλή, έτσι να το μεταφέρω για τους φίλους του Ηρακλή. Θα έχουμε το Γιώργο Μαντζούκη που θα μας μεταφέρει από εκεί το ρεπορτάζ. Αλλά είπαμε, από τώρα ουσιαστικά μέχρι και τις 1 το βράδυ, 12-1, έτσι, μόνο ο Άρης, με τη λογική ότι έχουμε τώρα την εκπομπή, μετά συνέντευξη του Δημήτρη Γουρέλμου, και 9-12 το μάτς του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι συσσωρεύτηκαν αρκετά σήμερα από την ειδησιογραφία του Άρη. Και μεταγραφές. Και νομίζω ότι οφείλουμε να τα καλύψουμε έτσι και στο χρόνο που πρέπει, αλλά και στην διάρκεια. Ωραία. Μέναμε λίγο στο κομμάτι της λογικής οικονομικής του Δημήτρη Γουλέλμου, έτσι που αναφέρθηκε στην εξυγίαση στην οικονομία για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε κάποια επιμέρους θέματος αναφορά αυτό το κομμάτι και το οικονομικό, είπε ότι για τον Πάνο, είπε ότι η αισιοδοξία του μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει ανοίξει η μεταγραφική διαδικασία για τον Άρη, δηλαδή θα έχει λυθεί τον Πάνο με τη λογική ότι έχει συμφωνήσει με 2 παίκτες, με άλλους 2 είναι έτοιμη συμφωνία και έχει άλλους 2, έτσι. Αισιόδοξο είναι αυτό, εγώ κρατάω μια επισημή πραγματικά, Γιάννη, είναι αισιόδοξο αυτό το σενάριο. Πραγματικά μακάρι να γίνει για να τελειώσει τον μπαν του Άρη, αλλά απαιτούνται χρήματα. Και δηλαδή και 50% να κοπούν όλα αυτά πάλι είναι ένα σημαντικό ποσό. Δεν είναι λίγα. Φυσικά. Αυτά. Γιατί η διοίκηση Λάσκαρη τα άφησε, δεν ασχολήθηκε. Οι παίκτες δικαιωθήκαν σχεδόν στο 100%. Πάντα σε αυτή τη διαδικασία η FIBA βάζει κάτι παραπάνω γιατί ο παίκτης ζητάει και τα περσινά και τα περσινά. Μόνο από τη σεζόν 2016-2017 προς τους παίκτες οι οφειλές του Άρη υπερέπαινε το 1 εκατομμύριο. Έτσι. Για να καταλαβαίνουμε λίγο το. Οπότε είναι ένα αισιόδοξο σενάριο αυτό με τον Μπαν για το Δεκέμβριο. Να δούμε αν θα μπορέσει να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο ο κ. Γουλέλμος. Η διοίκηση ήταν καλό πάντως. Αυτό μου λογουμένως. Βέβαια ο Άρης θεωρώ ότι ένας λόγος που έκανε τα διετή συμβόλαια είναι με αυτή τη λογική του Μπαν, με τους Αμερικανούς και με όλους γενικά τους παίκτες. Έτσι, ώστε του χρόνου, αν τυχόν τον Μπαν δεν λυθεί, να έχει ένα ρόστερ έτοιμο για την επόμενη χρονιά. Έτσι, από τη στιγμή που είναι και τακτοποιημένοι παίκτες οικονομικά, δεν τους δίνει δηλαδή το δικαίωμα να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Οπότε και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι αυτή η κίνηση του διαιτές έχει και αυτό το στόχο. Δηλαδή, αν δεν λυθεί τον Μπαν, τουλάχιστον έχω ένα ρόστερ για την επόμενη χρονιά, δεν βγαίνω στην αγορά να ψάξω ποιος ήταν πριν 2 χρόνια. Εντάξει, τους Έλληνες δεν έχει θέμα, μιλάω για ξένους. Και νομίζω και αγωνιστικά θα βοηθήσει την ομάδα αυτό το πράγμα. Γιατί είναι διαφορετικό να ξεκινάς με ένα κορμό 7-8 παικτών και απλά να θέλεις 4 προσθήκες για να κάνεις τη δωδεκάδα σου. Και διαφορετικό είναι να θέλεις να πάρεις 8 και 7 παίκτες. Έτσι. Πέρα από τον Μπαν, ένα θέμα επίσης οικονομικής φύσεως, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Γουλέλμος, γιατί ρωτήθηκε. Έγινε να κάνει με το πλάνο του όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο ίδιος είπε ότι αυτός και κάποιοι φίλοι του, εδώ να προσθέσω ότι επανέλαβε ότι είναι μόνος του, ότι αυτοί οι φίλοι απλά βοηθάνε την όλη κατάσταση και ότι αυτός βάζει τα περισσότερα χρήματα. Ουσιαστικά σαν να λέω ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος από πίσω μου, είμαι εγώ και κάποιοι φίλοι μου, τους οποίους δεν θέλησε να κατανομάσει. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος, αν ήξερε και ποιοι είναι οι φίλοι, θα ήταν ακόμα καλύτερη η κατάσταση. Δεν θέλεις να τα κατονομάσει. Σεβαστό βέβαια γι' αυτό. Γενικότερα θεωρώ, Σταμάτη, ότι σε αυτή την κατάσταση που έχει μπει η ΚΑΕ και γενικότερα έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και προσπαθεί ένα-ένα να τα κλείσει, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και επικοινωνιακά να δοθεί μια εικόνα για το ποιοι άνθρωποι πραγματικά αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος και ήταν αρρωγοί με τη στάση τους απέναντι στην προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση του κ. Γουλιέλμου, ούτως ώστε να επαναφέρει σε μια σταθερότητα την ομάδα, και ποιοι πραγματικά ήταν αυτοί που έδειξαν αδιαφορία ή δεν έδειξαν καμία διάθεση για συνεργασία. Γιατί στο ξεκίνημα της κουβέντας του είπε ότι
έπαιρνα τηλέφωνο και μου το κλείνουν στη μούρη. Δεν υπήρχε καμία απολύτως διάθεση για να ακούσουν τουλάχιστον το τι έχουμε να τους πούμε. Θα ήταν καλά επικοινωνιακά, δεν το έκανε. Έτσι και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Εντάξει, είναι απόλυτα σεβαστό. Έτσι, εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που μένει πιστός σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τα χρήματα τα οποία θα βάζει, αυτός και οι φίλοι του, θα πω εγώ. Από εκεί πέρα μετά δεν μας πέφτει και λόγος, που λέω λόγος, αν θα ξέρουμε ποιος είναι ο ένας ο φίλος που δίνει κάποια λεφτά ή ο άλλος που δεν είναι άριστος, όπως είπε, αλλά βοηθάει την όλη κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, το θέμα είναι να μπαίνουν αυτά τα χρήματα. Έκανε μια αναφορά σε ένα ποσό 500.000 ευρώ που θα μπαίνει τον χρόνο σίγουρα, δεδομένα. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πάνω από 500.000. Βέβαια, κάποια στιγμή μέσα στην κουβέντα είπε ότι αν είναι λίγο κάτι παραπάνω θα το βάλουμε, αλλά το βασικό είναι 500.000. Το θέμα βέβαια εμένα. Δεν θα γίνουν δηλαδή υπερβολές που έγιναν ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα όμως νομίζω το οποίο παίζει ένα ρόλο σημαντικό και θα είναι ένα κάτι το οποίο εγώ ήθελα μια πιο ξεκάθαρη από την αλήθεια απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει με το θέμα της, του οικονομικού πλάνου όσον αφορά, γιατί το κομμάτι τα 500.000 αν βάλουμε ότι είναι για το budget, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι επίσης το οποίο έχει να κάνει με το άρθρο 99, με τα χρέη της προηγούμενης, των προηγούμενων διοικήσεων, έτσι, με οτιδήποτε έκτακτο βγει, έτσι, γιατί στο ευρωπαϊκό κομμάτι, ας πούμε, φέτος ο Άρης, αν δεν παίξει στο μπάσκετ Champions και παίξει στο FIBA Euro Cup, οικονομικά θα έχει πρόβλημα. Θα πρέπει να βρει τα έσοδα να καλύψει τα εισιτήρια, τα έξοδα μετακινήσεων και τα σχετικά. Έτσι. Και όσον αφορά τη συμμετοχή του στο BCL, το είδαμε και στο κομμάτι των μεταγραφών, όταν μπήκε δηλαδή σε διαδικασία η ΚΑΕ να διαπραγματευτεί με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, ότι ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί για την ομάδα η παρουσία της στην προκριματική φάση του BCL. Σωστό. Γιατί όπως και να είναι, είναι ένα κίνητρο και για τους αθλητές, αλλά και για τους ενδυνάμει χορηγούς, οι οποίοι θα θέλουν να διαφημιστούν, θα θέλουν να δώσουν έτσι, να δαπανίσουν ένα ποσό, ούτως ώστε να έχουν και αυτοί ανταποδοτικότητα από την επένδυση που κάνουν. Απλά το γεγονός ότι μπαίνει στον μπάσκετ στους ομίλους σου δίνει κάποια έσοδα στάνταρ. Μικρά μεν, αλλά σου δίνει κάποια έσοδα. Έτσι, το FIBA Euro Cup δεν σου δίνει τα ίδια έσοδα, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι εκεί θα υπάρχει ένα θέμα με το ισοσκελισμό χρεών, μάλλον εσόδων-εξόδων. Ανέφερε λοιπόν ένα νούμερο δεδομένων εσόδων 1,000,000. Και όταν του ζητήθηκε να το αναλύσει αυτό, αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό, αναφέρθηκε στη χορηγία του ΕΣΑΚΕ, έτσι, οι χορηγίες και εισιτήρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξη αυτή η εκτίμηση, Γιάννη. Το 1,000,000. Mm-hmm. Δεδομένα έσοδα. Προσεξέ, μιλάμε για δεδομένα. Τα ανέφερε σαν δεδομένα έσοδα. Όχι σαν ενδυνάμει έσοδα. Άλλο το ενδυνάμει, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να το παλέψω, να φέρω χορηγίες, να φέρω κόσμο στο γήπεδο, να κλείσω. Και άλλο σαν δεδομένα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια εκτίμηση ότι θα πάρω 1,000,000 δεδομένα έσοδα. Γιατί έχει 2,50-2,70 κόβεις και ξέρω εγώ το ΦΠΑ από τα τηλεοπτικά. Η χορηγία του ΕΣΑΚΕ πόσο μπορεί να φτάσει, πόσα χρήματα. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω. Εκτιμήσεις να κάνω 150.000. 400. Την φανέλα πόσο μπορεί να την πουλήσει, εσύ τι μου άρεσε. Για να είμαστε αντικειμενικοί και αληθινοί και πραγματικοί, δηλαδή να μην ορβάτουμε. Κάποτε ο Άρης έβγαινε να πουλήσει τη φανέλα 300.000 ευρώ και δεν μπορούσε να βρει. Σε καλύτερες εποχές. Έτσι. Άρα πρέπει ή να βγάλεις μια πολύ καλή συμφωνία στο θέμα χορηγιών, φανέλας, που το βασικό είναι το όνομα, η φανέλα δηλαδή, το μπροστά μέρος, εκεί κερδίζεις τα χρήματα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν θα πάρεις λεφτά από το πίσω μέρος ή από το σορτσάκι ή από το μπλουζάκι ή από το... Δεν είσαι στο NBA. Έτσι. Μακάρι να βρει, αλλά μιλάμε με βάση τα σημερινά δεδομένα και την αγορά, όπως κινείται. Έτσι. Και επίσης τα εισιτήρια. Ανέφερε επίσης ένα κομμάτι ότι στο 1,000,000 έχει δεδομένα εισιτήρια. Βάζοντας σαν γνώμονα την περσινή. Πέρσι ο Άρης είχε γύρω στα 1,200-1,300 διαρκείας. Έτσι. Σε μια χρονιά που ο κόσμος πήγε βοήθεια στην αρχή. Έτσι. Στήριξε και με εισιτήρια, γιατί ο Άρης και πέρσι είχε πολύ καλά νούμερα μέσους όρους εισιτήριων. Ήταν δεύτερο σε πωλήσεις εισιτήριων στην Basket League πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Που έχει και ένα γήπεδο 20.000. Ακριβώς. Εδώ βέβαια όμως υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το ζήτησα και με τον Χρήσανδο τις προάλλες που είχαμε εδώ τον Ευαγγέλη τον Αγγέλου και το αναλύσαμε.
Τα περσινά δεδομένα στον Άρη γενικά σαν σύλλογος ήταν διαφορετικά. Είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν στη Β' Εθνική, που το ενδιαφέρον υπήρχε μεν, αλλά δεν μπορείς να το βάλεις στην ίδια ζυγαριά με το τωρινό ενδιαφέρον της Super League. Mm-hmm. Ο Άρης, η ΚΑΕ επίσης έχει αργήσει για μένα πάρα πολύ να βγάλει εισιτήρια. Πάρα πολύ. Μπορεί να ζέστηνε τον κόσμο με τις εγγραφές, ναι, συμφωνώ, αλλά η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι δύσκολη. Έτσι. Δηλαδή, θα πω κάτι, ας πούμε, αυτόν τον μήνα ο Έλληνας είναι απλώς έμφυα. Έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Έτσι, έχει επιστρέψει τις διακοπές. Ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει χρήματα και θα είναι μειωμένα τα διαρκεία, είπε, τουλάχιστον τα φθηνά, θα είναι ακόμα πιο φθηνά. Αλλά ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει κάποια χρήματα, μπραφ που λέμε, ζεστά, όταν έχει να πληρώσει και τον έμφυα. Γιατί γελάμε, το συζητάμε και γελάμε και φαντάζει μικρό, αλλά δεν είναι μικρό πράγμα. Όχι, φυσικά, ένα νοικοκυριό τα προσμετράει όλα, φυσικά. Οπότε, αυτό το λέω με τη λογική, ξαναεπαναλαμβάνω, ότι δεν μπορείς να έχεις εγγυημένα έσοδα από κάτι το οποίο δεν έχεις βγει να το πουλήσεις. Δεν μπορείς να πιάνεις με το περσινό. Μακάρι ο Άρης να φτάσει στα 3.000 διαρκείας. Έτσι. Και να δούμε τους υπολογισμούς, να δούμε αν μπορεί να φτάσει ένα μεγάλο νούμερο. Αλλά δεν μπορείς να υπολογίζεις με βάση το περσινό. Τα περσινά ήταν διαφορετικά δεδομένα. Σίγουρα υπάρχει διαφορά, γιατί είναι μια διοίκηση διαφορετική σχέση. Που, πρόσεξε, και η περσινή διοίκηση στο ίδιο χρονικό διάστημα από μια μερίδα μεγάλη του κόσμου. Έτσι, λόγω Γιαννάκη είχε στήριξη. Ακριβώς. Λόγω Γιαννάκη είχε στήριξη. Δεν ήταν στον τοίχο ο Νίκος Λάσκαρης πέρσι αυτή την περίοδο. Το θυμούνται όλοι. Υπήρχαν κάποιες φωνές που λέγανε ότι το καράβι δεν θα τσουλήσει. Ότι το καράβι θα βουλιάξει. Θα πέσει στα βράχια. Από το καλοκαίρι το λέγαμε αυτό. Έτσι. Αλλά ήταν λίγες οι φωνές. Η πλειοψηφία όμως του κόσμου και λόγω Γιαννάκη στήριξε την προσπάθεια. Την περσίνη, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, όταν στο ίδιο χρονικό σημείο. Έτσι, για μένα το 1 εκατομμύριο εγγυημένα που ανέφερε ο κ. Γουλιέλμος είναι μια πολύ αισιόδοξη εκτίμηση. Μακάρι να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Ίσως να έχει κάτι στο μυαλό του το οποίο περιμένει και δεν ήθελε να το επικοινωνήσει, ναι, και για λόγους, ας πούμε, δικούς του. Δεν ξέρω, είναι πολύ για μένα θετική εκτίμηση αυτό. Πάντως, για να το αναφέρουμε αυτό σε αυτό το σημείο, είπε ότι το brand name του συλλόγου, αυτοί δηλαδή που μας βλέπουν από έξω, παραμένει πολύ ισχυρό, οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία να μην πουλήσουμε, ναι, αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε σαν brand name. Γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, που ο Άρης δεν εκμεταλλευόταν εμπορικά το brand name του, είχε ζημίες. Ναι. Ας βέβαια και ο Λάσκαρης βγήκε να το πουλήσει και στην καλή χρονιά και στην δεύτερη μάλλον χρονιά, που προερχόταν μια πολύ καλή, εξαιρετική πρώτη χρονιά και ακόμα δεν είχε φανεί τίποτα ως ένα βαθμό, αλλά δεν βγήκε να πουλήσει. Ναι. Γιατί τα νούμερα καμιά φορά, το θέμα είναι το brand name. Εντάξει, εμείς λέμε το brand name είναι μεγάλο. Το θέμα είναι και η αγορά τι σου δίνει. Καλός ή κακός, ο Άρης, το είπε σε μια βάση ο κ. Γουλιέλμος, ότι στον Άρη έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αυτό δύσκολα να επενδύσει κάποιος σε μια ομάδα που έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Να έχει μπει σε μια διαδικασία άρθρου, πιστωτικού κανόνα, χρεών και όλα αυτά. Είναι δύσκολο. Μπορεί να έχει brand name, αλλά έχει ένα brand name το οποίο ο Γερμανός το ξέρει. Ο Ιταλός ξέρει, ο Ισπανός ξέρει. Αλλά αυτή δεν είναι αγοραστικό κοινό το οποίο ο χορηγός θα βάλει κάτι για να τον δει ο άλλος στη Γερμανία ή στην Αγγλία. Έτσι. Και κυρίως είναι στην Ελλάδα. Και ο χώρος του μπάσκετ δεν προσφέρεται, ας πέρα πούμε, από αυτό. Για επένδυση, σωστό, μεγάλων, σωστό, κεφαλαίων. Έτσι. Εκτός από συγκεκριμένες ομάδες. Τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός θα παίρνει από το τηλεοπτικό του πόσα, ή από τον ΟΠΑΠ πόσα λεφτά. Μακάρι να πάρει και ο Άρης αυτά. Μπορεί, θα του δώσει όμως αυτή η εταιρεία ή κάποια άλλη εταιρεία. Γι' αυτό θεωρώ ότι το 1 εκατομμύριο είναι λίγο πολύ αισιόδοξη πρόληψη. Δεν ξέρω, σίγουρα σαβέστατα έχει κάνει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε ίσως να τα αναλύσει λίγο καλύτερα στον κόσμο για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Μην νομίζει ότι ο κ. Γουλιέλμος καμιά φάση νομίζω ότι περαμείνθηκε λίγο κάποιες καταστάσεις στο τέτοιο με λεπτομέρειες. Δεν το κάνει κανείς για να ψάξει τα εσωτερικά της ομάδας. Το κάνει γιατί όταν καείς από το γιαούρτι, φυλάς και το φυσάς το χυλό. Επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές. Και πέρσι ο Λάσκαρης τα διέλεγε. Σε γενικές γραμμές. Περιμέναμε άλλωστε και εξ Ανατολών βοήθεια. Άνα, καλά, αυτούς με τους Τούρκους, εντάξει, είπαμε. Πάλι καλά, γιατί τα καίγαμε δολάρια, ξέρω το παλέ. Πολλοί τα έχουν πει αυτά. Γι' αυτό ζητήσαμε κάποιες ερωτήσεις να γίνουν πιο λεπτομεριακά να αναλυθούν. Γιατί το έχουμε ακούσει. Τα εσόδα συγκεκριμένα,
Αλλά δεν τα είδαμε. Και ξέρεις, ξαναλέω ότι όταν έχει πατήσει μία, δύο, τρεις, όσες καλές προθέσεις και να έχει ο συγκεκριμένος λαός, που ήρθε σε μια δύσκολη κατάσταση, ανέλαβε μια ομάδα έτοιμη να παίξει την Α2. Τακτοποίησε κάποια και πράγματα. Το είπε και σήμερα αυτός, γιατί φυσικά κάποιοι νομίζαν ξαφνικά ότι ο Άρης πήγαινε για τετράδα. Ότι πάλι καλά που και η ομάδα λίγο έτσι τεταγωνίθηκε και σώθηκε και αλλιώς θα είχαμε άλλα σήμερα. Θα λέγαμε για άλλο όλο το καλοκαίρι. Έτσι, και αυτό το είπαμε, μπράβο του, που ήρθε και μπήκε με αυτούς τους ανθρώπους και άλλαξε την κατάσταση. Έτσι. Όμως αυτό που έγινε δεν σημαίνει ότι από εδώ είναι σιχοροχάρτη. Ότι από εδώ θα πάει έτσι ιστορία επειδή έσωσε την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτή η ευθύνη θα βαραίνει πάντα τους ιδιοκτήτες, έτσι, είτε έτσι. Αυτή είναι στην ΚΑΕ, είτε αυτή είναι στην ΠΑΕ. Γιατί ακριβώς ο ιδιοκτήτης είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ούτως ώστε ακριβώς να επιλύει τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν και να διατηρεί μια ισορροπία και μια υγεία στο τμήμα το οποίο διοικεί. Γι' αυτό είναι και ιδιοκτήτης. Έτσι ακριβώς. Αν ήταν διαχειριστής, ναι, τότε άλλο, ήταν μια άλλη τέτοια. Ήταν άλλη, ήταν μια άλλη ιστορία. Έτσι, αυτό όσον αφορά και το οικονομικό, εμένα λίγο αυτό σου λέω, με κάνανε λίγο σαν πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη των εκατομμύριων. Μακάρι να το βρει, γιατί νομίζω αν το βρει σαφέστατα και θα μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει καλύτερη ομάδα. Σωστά. Αν υπάρχει ένα εκατομμύριο, πρόσεξε, συν τα 500. Έτσι, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον, ήταν 500 συν ένα εκατομμύριο κειμένα. Αν δηλαδή βρίσκει 1,5 εκατομμύριο εισρωή οικονομική στην ομάδα, μιλάμε για ότι μπορεί να. Με εξασφαλισμένο το budget. Έτσι, πολύ πιο γρήγορα να κλείσει το χρέο. Έτσι, τα 5 εκατομμύρια να μειωθούν πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς, γιατί αν πας σε έναν διακανονισμό με έναν αθλητή, θα του πεις: έλα εδώ, σου προτείνουμε αυτό. Μπράβο, πάρε και μια προκαταβολή. Αυτό ξέρω ότι είναι η εκτίμησή του για το 1 εκατομμύριο είναι αισιόδοξη. Μακάρι να βγει. Έτσι, νομίζω ότι ήταν το μόνο. Έτσι, όσον αφορά αυτά που είπε, το μόνο εμένα που με έκανε κλικ όσον αφορά το ότι περίμενα κάτι παραπάνω. Περίμενα μια παραπάνω λεπτομέρεια. Δηλαδή ότι έχουμε αυτό το πλάνο, έχουμε αυτό, δεν μπορείς, ξαναλέω. Μπορείς να βάζεις δεδομένα εισιτήρια. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο ανέβηκε, έτσι, στη Super League, έγινε τις δικές του, κάνει τη δικιά του προσπάθεια, έγινε μεταγραφές, έτσι, και ο Αριανός βγάζει έναν άλλον αέρα αισιοδοξία στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που ήταν χρόνια, έτσι, σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπολογίζει ότι δεδομένα θα έχω αυτά. Μπορεί να έχεις παραπάνω, το ξέρεις, μα εγώ δεν λέω ότι θα έχει λιγότερα. Δεν μπορεί όμως να κάνεις ένα πλάνο, ένα project οικονομικό και να λες ότι θα έχω περισσότερα από πέρσι που ήμουν χάλια. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος του είπε ότι θα το έχουμε αυτό. Μακάρι να το έχει. Δηλαδή γίνονται κάποιες ώρες εκδηλώσεις. Θα έχει μια open day, Άρης, πώς το είπε, Άρης Open Day νομίζω, το οποίο θα είναι μια προπόνηση που θα έρθει ο κόσμος. Open Άρης Day. Open Άρης Day. Στις 3 του Σεπτέμβρη, τότε που θα διατεθούν και στη διάθεση. Ανοιχτή προς τον κόσμο. Θα διατεθούν τα εισιτήρια διάρκειας. Προπόνηση διπλή, διπλό θα γίνει στην προπόνηση, ανοιχτή προς τον κόσμο, με ωραία happening. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Αλλά πάλι με αυτά δεν μπορεί να πει ότι θα έχω 2.500 διάρκειας. Είναι ωραία πράγματα, φέρνει τον κόσμο κοντά, δείχνει μια υγεία, δείχνει μια προοπτική, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εγώ, παιδιά, θα έχω 2.500 διαρκείας επειδή κάνω ο Άρης Open Day. Έτσι ξεκάθαρα. Μην θεωρήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εγώ περίμενα σε αυτό το κομμάτι λίγο μια καλύτερη και κάποια χορηγία να ανακοινωθεί σήμερα και κάποια συμφωνία. Με κάποια χορηγία. Νομίζω ότι θα ηρεμώσει περισσότερο και ο κόσμος σε αυτό το κομμάτι, στο οικονομικό. Είπε ότι έχουν υπογραφεί κάποιες συμφωνίες με κάποιους χορηγούς οι οποίοι μέσα στο επόμενο διάστημα θα νομίζω ότι θα μας προλάβουν και οι εξελίξεις, καθώς η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, η ομάδα σε λίγες μέρες επιστρέφει από το Άργος Οριστικό, εκεί όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Θα χρειαστεί τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει και φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα, την άδεια δηλαδή για να παίξει στο πρωτάθλημα. Γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα θα βγουν στην επιφάνεια, οπότε εκεί θα δούμε και στην πράξη πώς θα ανταποκριθεί η ΚΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε στις 6. Νομίζω ότι το σημαντικό κομμάτι, ρε παιδί μου, που αφορούσε τα μπαν, που αφορούσε το οικονομικό. Εντάξει, και τις επόμενες ημέρες. Τώρα σήμερα είναι και λίγο η μέρα, όπως είπες, και εσύ, μας παίζει ο χρόνος. Να πω ότι μετά το διάλειμμα, τώρα που θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό, στη συνέχεια εδώ ο Γιάννης με τον Κώστα τον Τζίψιο
θα αναλύσουν και τα μεταγραφικά. Έτσι έχουμε σιώπη, έχουμε Μαρτίνε, δύο μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, να πούμε εισαγωγικά για τον Άρη. Θα επικοινωνήσουν μέχρι να τους αλληλεγγύη και Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι καθοδόν για τη Λαμία, μπορεί να έχουν φτάσει και ήδη διαπεσταλμένοι του Λίμπερο και του Λαμπαουτάρης για πρώτα στοιχεία, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, σήμερα πέσαν όλα, είμαστε λίγο πιεσμένοι και το δύο ώρο φαίνεται ότι είναι πολύ λίγο. Σωστά. Να καλυφθεί. Σωστά. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε λίγο και σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Έχουμε πρεμιέρα στη Super League για τους Κίτρινους, οι οποίοι επιστρέφουν στον φυσικό τους χώρο, και θα επικοινωνήσουμε και με Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και φυσικά για τη μετάδοση του παιχνιδιού. Επιστροφή σε λίγο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. All About Aris On Air μαζί σας μέχρι και τις 7. Μας αποχαιρέτησε ο Σταμάτης ο Μουρελής, με τον οποίο κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα για τα όσα ακούσαμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Γουλιέλμου, στην πρώτη επίσημη και δημόσια τοποθέτηση του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης για όλα τα θέματα που αφορούν την ΚΑΕ και γενικότερα για τις ενέργειες που περιμένουμε από εδώ και στο εξής, προκειμένου η ομάδα να αρχίσει και πάλι να μπαίνει σε μια κανονικότητα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Τσίψιο, εσύ που είσαι ειδικός τώρα στα θέματα του ποδοσφαίρου, σε βλέπω εκεί στο Λαμπαουτάρης, αναλύεις στατιστικά, αριθμούς, πρεμιέρες, το ένα το άλλο, είσαι εξαιρετικός. Θα πάμε να μπούμε σιγά σιγά και στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, το οποίο μας έχει δώσει αρκετά θεματάκια. Φυσικά σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της ομάδας στην Super League στις 9.30 στο γήπεδο της Λαμίας. Ο Άρης θα διεκδικήσει το πρώτο του τρίποντο στην σεζόν. Θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα οι κυτρινόμαυροι του Πάκο Ερέρα, οι οποίοι έχουν δουλέψει καλά όλο αυτό το διάστημα. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως έδειξαν και στα φιλικά τους παιχνίδια. 8 φιλικά, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, αν δεν κάνω λάθος. Κωνσταντίνε. Και δεν τρως γκολ. Καλησπέρα και από μένα, να πω. Και δεν τρως γκολ, φυσικά. Έφαγες εκεί πέρα ένα με τη Λάρισα, να πούμε. Εντάξει, στο οποίο. Okay. Συμβαίνουν και αυτά στην διάρκεια ενός αγώνα. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή που επηρέασε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών εδώ, ρε φίλε, στο γήπεδο της Βαγιαδολίδη. Δεν είδες πως ήταν. Δεν ξέρω αν το, ναι, αν το είδες στην αναμέτρηση της Μπαρσελόνα με την Βαγιαδολίδη, που έφευγαν όχι απλά ξέρω εγώ, από εκεί που πατούσαν οι ποδοσφαιριστές. Ναι, έφευγε ξέρω εγώ, ένα κομματάκι. Έφευγαν ολόκληρα τετραγωνικά. Σαν χαλί το σηκώνανε. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Βαγιαδολίδη. Εδώ είμαστε για να ασχοληθούμε με τον Άρη. Είμαστε εδώ για να πούμε κάποια πραγματάκια λίγες ώρες πριν την σέντρα της ομάδας στη Λαμία. Ένας Άρης ο οποίος θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, γιατί η αλήθεια είναι πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει έτσι το τελευταίο ρεπορτάζ που προκύπτει από το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων. Ο Νίκος, ο οποίος θα είναι στην Λαμία, ούτως ώστε να μεταδώσει για λογαριασμό του Λίμπερο το παιχνίδι στις 9.30 ώρα, υπενθυμίζω. Η Σέντρα. Ένας Άρης, Γιάννη, που να θυμίσουμε ότι με νίκη κάνει το 2-1 στις νίκες σε Λαμία Άρης. Γιατί να θυμίσουμε πως δύο φορές έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες σε επίσημα παιχνίδια. Μία φορά νομίζω το 95-96 σεζόν στο θεσμό του Κυπέλλου. Για τη δεύτερη πέρασε αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου ήταν η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Με 0-1 είχε κερδίσει ο Άρης την ομάδα της Φθιώτιδας και η πιο πρόσφατη κόντρα των δύο ομάδων τη σεζόν 2016, εκεί όπου ο Άρης γνώρισε την ήττα με 1-0 και χάνοντας μάλιστα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί στις καθυστερήσεις του αγώνα για να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας, με τον Αντώνη Καπνίδη να αστοχεί από την άσπρη βούλα. Πάμε όμως να ακούσουμε καλύτερα τις τελευταίες πληροφορίες από τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλησπερίζουμε. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, είσαι καθοδόν? Καθοδόν είμαστε, ναι. Μια ώρα περίπου φτάσουμε. Πού βρίσκεστε Λαμία τώρα, σε ποιο ύψος είστε? Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Σε λίγο
Εκεί στη Στυλίδα περίπου είστε. Α, όχι, πολύ πιο πριν από την. Α, είστε πολύ πιο πριν, εντάξει, έχετε. Ναι. Έχουμε ακόμα μια ώρα περίπου. Έχετε ακόμα μια ώρα. Πώς είναι η ψυχολογία γενικότερα? Πολύ καλή. Στην ομάδα τουλάχιστον λίγες ώρες πριν τη σέντρα είναι πολύ καλή. Το κλίμα στις τάξεις των ποδοσφαιριστών που θέλουν να ξεκινήσουν την χώρα του πρωτάθλημα σε μια έδρα όπως αυτή της Λαμίας, από την οποία ο Άρης δεν έχει και τις πιο ευχάριστες των αναμνήσεων, αλλά τότε ήταν ένα άλλο πρωτάθλημα, τώρα είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, άλλες ομάδες τότε, άλλες ομάδες τώρα. Ένας Άρης που θέλει να μπει με νίκη στην Super League και σε συνδυασμό με τα δύο εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν να κάνει και ένα πολύ καλό ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Και γενικότερα ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στις τάξεις του Άρη ως ποδοσφαιρικό τμήμα, μετά και από την είδηση που είχαμε νωρίς το μεσημέρι για τη συμφωνία τόσο με τον Μανώλη Σιώπη όσο και με τον Νικολάς Μαρτίνες για τα επόμενα δύο χρόνια. Όσον αφορά τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν σήμερα, Νίκο, όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε περιγράψει ακριβώς την κατάσταση που υφίσταται στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις και μέσα από το Λαμπαουτάρης αλλά και εδώ από το μικρόφωνο του Λίμπερο, και από ό,τι βλέπουμε ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις και οι ποδοσφαιριστές για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο δυναμικό της ομάδας. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν και προσωπικές επιλογές του Πάκο Ερέρα, ο οποίος νομίζω ότι θα αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει, καθώς έχει στελεχωθεί η ομάδα με παίκτες τους οποίους είχε στην πρώτη γραμμή. Το περισσότερο ο Σιώπης εντάξει αυτό το οποίο είπες. Σωστά. Γιατί και ο Νίκο Μαρτίνες υπήρξε πρώτα έτσι μια κουβέντα, αν δεν κάνω λάθος, και με τον αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον κύριο Διαμαντόπουλο, και μετά από αυτή την κουβέντα πάρθηκε η σχετική απόφαση της ένταξης του Νικολάς Μαρτίνες. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε ο Νίκος. Λοιπόν, θα τον ξανακαλέσουμε για να τον έχουμε και πάλι στην παρέα μας. Μανώλης Σιώπης λοιπόν και Νικολάς Μαρτίνες, ο Μανώλης Σιώπης διεθνής με την εθνική ομάδα. Μάλιστα βλέπω εδώ και στην Wikipedia πως έχει αλλάξει και το σχετικό link. Αγωνίζεται, λέει, ως μέσος στον Άρη Θεσσαλονίκης. Αν και εδώ που έχει συνοπτικά την καριέρα του, είναι ακόμα στον Πανιωνίο. Έχουμε και πάλι τον Νίκο. Έλα, Νίκο. Ναι, έχουμε ένα ντάρ, επειδή είμαστε σε καθαγόν, μπορεί να έχουμε θέματα με το σήμα. Εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Τι λέγαμε? Λέγαμε για τους δύο ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκε η συμφωνία, όχι ανακοινώθηκε, επιτεύχθηκε η συμφωνία με την ομάδα, με τον Μανώλη Σιώπη και τον Νικολάς Μαρτίνες, οι οποίοι θα ενταχθούν και αυτοί τις επόμενες ημέρες στο δυναμικό της ομάδας και θα ξεκινήσουν προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες τους. Γενικότερα περιμένει αρκετά πράγματα από τους δύο συγκεκριμένους αθλητές ο Πάκο Ερέρα και κυρίως από τον Μανώλη Σιώπη, που αγωνίζεται έτσι σε μια θέση πιο νευραλγική όπως είναι αυτή του αμυντικού μέσου. Εντάξει, είναι σίγουρα από τον Σιώπη πρέπει να περιμένει πολλά περισσότερα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, είναι δεδομένη η ποιότητά του, είναι δεδομένα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει στον Άρη μέσω αμυντικά στον χώρο του κέντρου. Για πολλούς είναι και ο παίκτης που έλειπε από τη μεσαία γραμμή του Άρη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κόβει και να σκουπίζει στην εισαγωγή στον χώρο του κέντρου. Θα πρέπει βέβαια να περιμένουμε λίγο για να τον δούμε μετά τις διακοπές του κλίματος. Θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και θα κάνει τον τεμπούτο του. Αλλά ας έχουμε το καλό κιόλας στην Θεσσαλονίκη μαζί με τους Μαρτίνες. Να περάσουν από εξετάσεις, να υπογράψουν και τα συμβόλαιά τους, να μπουν και στις προπονήσεις σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης έχει πραγματοποιήσει και πολύ ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ του και με το Σιώπη ειδικά να του δίνει το κάτι παραπάνω στον χώρο του κέντρου. Τώρα με τον Μαρτίνες, εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά ότι θα είναι τόσο σίγουρο, ίσως είναι δεκάδος, θα είναι αυτή του Σιώπη. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε κιόλας αυτό.
Έχουμε κάποια πληροφορία, Νίκο, από την ΠΑΕ για το πότε αναμένεται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη οι δύο ποδοσφαιριστές, πότε θα ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και θα υπογράψουν? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει αυτό που λες. Μάλιστα. Νίκο, αναμένουμε μετά το παιχνίδι με τη Λαμία εξελίξεις και στα υπόλοιπα έτσι, θέματα, στους στόχους, τους μεταγραφικούς που έχει βάλει ο Πάκο Ερέρα και γενικότερα ο Άρης. Θα έχουμε κάτι επιπλέον. Και στο κομμάτι. Μετά και από αυτές τις προσθήκες που έγιναν. Και φαντάζομαι στο κομμάτι της άμυνας, έτσι. Ναι, ναι, εκεί, σε αυτήν ακριβώς τη θέση είναι. Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης, γενικότερα η ΠΑΕ Άρης, μας έχει εκπλήξει ευχάριστα και με την προσθήκη του Μπρούνο Γκάμα το προηγούμενο διάστημα και τώρα με το διπλό μεταγραφικό χτύπημα λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος με Μαρτίνες και Σιώπη. Δεν ξέρω αν μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στα όρια τα επιτρεπτά που μπορεί να κάνει η ομάδα τις μεταγραφές, δεν ξέρω αν θα έχουμε ακόμη μία... Παίζει και αυτό ρόλο αυτό το οποίο αναφέρεις, εντάξει. Είναι σίγουρα ένας σημαντικός παράγοντας, πάντως και να μην γίνει κάτι ακόμα, νομίζω ότι η διοίκηση και ο αθλητικός διευθυντής κάναν αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν για να στελεχώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα. Και γενικότερα φαίνεται και επιβεβαιώθηκε και με την συμφωνία που υπάρχει με τον Σύρτη του Μαρτίνες ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια φέτος η οποία αξίζει στήριξη αυτή τη στιγμή από τον κόσμο. Ακριβώς. Γιατί το μπαλάκι πάει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μετά και από αυτές τις δύο κινήσεις πλέον είναι η σειρά του κόσμου. Να μιλήσει και να στηρίξει την ομάδα και να στηρίξει και τη διοίκηση για την προσπάθεια που καταβάλει. Σωστά. Για να πάμε λίγο και στο παιχνίδι το σημερινό, Νίκο, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 3 ώρες. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εκτίμηση, κάποια πληροφορία για την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Πάκο Ερέρα. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Ισπανός στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Άφησε έτσι λίγο τα πράγματα να αιρούνται για το ποιους θα χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα. Δεν ξέρω αν εσύ από το ρεπορτάζ έχεις έτσι κάποια πληροφορία. Οποία... Δεν έχει φανερώσει τη σκέψη του Ερέρα αυτές τις ημέρες να παρατοσχύνω ποτέ θα παρατάξει κόντρα στην Λαμία. Έχει κρατήσει πολύ κλειστά τα χαρτιά του με διάφορες δοκιμές στις προηγούμενες ημέρες της προπονήσης. Απέφυγε να παρουσιάσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την 11 στο μυαλό του. Εντάξει, ένα πιθανό σχήμα είναι πάνω κάτω αυτό το οποίο είδαμε στο κλειστό με τον Μπαζιάννε. Και ίσως με μια διαφοροποίηση, δηλαδή το Βέλε θα δει τους όλους δίπλα στον το Δελιζήσι. Αλλά νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε κιόλας λίγο πριν τη σέντρα για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του 64χρονου τεχνικού. Και δεν ξέρω αν το κάνει επειδή είναι πρεμιέρα ή είναι μια τακτική την οποία θα ακολουθήσει γενικότερα μέσα στην σεζόν. Κατάλαβα. Και για να πάμε λίγο και στο αντίπαλο στρατόπεδο, η Λαμία υποδέχεται τον Άρη με μία απουσία, τον Βασίλη Πιάτσικα, ο οποίος δεν θα είναι στη διάθεση του Μπάμπη Τενέ για την σημερινή αναμέτρηση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει κάποιο επιπλέον αγωνιστικό πρόβλημα. Όχι, δεν έχει άλλη απουσία. Ένα μικρό προβληματάκι με τον Παράλεση και δεν έχει να διαθέσει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Το ξεπέρασε ο Αργεντινός και είναι ιδανικά στη διάθεσή του. Μια ομάδα και αυτή με αρκετά νέα πρόσωπα, με στόχο την παραμονή. Έχει κάποια ποιότητα μεσοεπιθετικά, αυτό δεν μπορεί να τα δηλαδή με τον Περτόλιο, με τον Παράλες, με τον Εκστάιν. Είναι μια ομάδα η οποία όμως νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Άρη. Υπάρχει μια διαφορά ποιότητας, αλλά αυτό ο Άρης πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες και κινδύνους για κάθε ομάδα και πρέπει ο Άρης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Νομίζω ότι θα υπάρχει έτσι και ένα εξτρά άγχος, όπως υπάρχει σε κάθε ομάδα που ξεκινάει τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, οπότε και αυτός θα είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν οι παίκτες του Πάκο Ερέρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όπως είπες, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, υπάρχει διαφορά
ποιότητας και από το πρόσωπο που μας έχει δείξει και ο Άρης στα φετινά του φιλικά, νομίζω ότι ξέρει τον τρόπο για να πάρει ένα αποτέλεσμα και να είναι αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει στο τέλος. Εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Σίγουρα. Λειτουργεί και διαφορετικά στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή και μην ξεχνάμε ότι και ο Άρης δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο στον βαθμό που θέλει ο Ερέα να είναι. Νομίζω ότι στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ακόμα στον Αύγουστο, και δεν μόνο του Άρη, καμία ομάδα δεν είναι. Φυσικά. Φυσικά. Εκτός αν είναι μια ομάδα η οποία έχει διατηρήσει το 95% του ρόστερ της από την περσινή σεζόν και ξέρει ο ένας ποδοσφαιριστής τον άλλον. Αλλά ειδικά σε μια ομάδα η οποία έχει προχωρήσει σε τόσες πολλές προσθήκες και όλα αυτά τα καινούργια πρόσωπα προσπαθούν να αποκτήσουν μια ομοιογένεια, φυσικά δεν μπορούν να το επιτύχουν με ένα μήνα μόνο προπονήσεων. Γιατί πρέπει να μπουν και οι επίσημοι αγώνες στο μενού, να δει και εκεί η ομάδα πώς θα ανταποκρίνεται. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο το οποίο παραλείψαμε. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις πτυχές λίγες ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα των Κιτρίνων στη φετινή Super League. Νομίζω ότι μας κάλυψε ο Νίκος, να τον αφήσουμε να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό του και θα σε ακούσουμε, Νίκο, στις 9.30 και νωρίτερα θα υπάρχουν συνδέσεις μαζί σου προκειμένου να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα και το τελευταίο ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Έτσι είναι. Από νωρίτερα είμαστε στο γήπεδο και θα μεταφέρουμε όλα τα νεότερα πριν από την σέντρα που θυμίζω είναι προγραμματισμένη για τις 9.30. Ωραία. Καλό υπόλοιπο ταξιδιού, Νικόλα. Θα σε ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή του αγώνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μας είπε έτσι, τα τελευταία νέα της ομάδας, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα. Μεγάλη ψυχολογία. Ψυχολογία πάντα παίζει τον δικό της ρόλο. Σωστά σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη ούτως ώστε να βγάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτά που έχει στο μυαλό του ο προπονητής γενικότερα να εφαρμόσει στο έπακρο το αγωνιστικό πλάνο, αλλά με τα δείγματα που έχουμε αυτή τη στιγμή εικάζουμε ότι ο Άρης έχει το know-how προκειμένου να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Αλλά όλα θα τα δούμε και θα κριθούν οι πάντες εντός του αγωνιστικού χώρου. Νομίζω, Γιάννη, πως πάνω στο θέμα της ψυχολογίας που ανέφερες, καμία άλλη ομάδα στην Super League δεν περίμενε τόσο αυτή την πρεμιέρα και το πρώτο μάτς. Δηλαδή, 4 χρόνια απουσίας, και όχι μόνο 4, είναι και η χρονιά που έπαιζες και η προηγούμενη χρονιά που σώθηκες, λίγο έτσι όπως σώθηκες στο τέλος. Έχει καιρό ο φίλαθλος του Άρη να. Γιατί να έχει αλλάξει και άρδιν το κλίμα. Πλέον ο Άρης έχει επιστρέψει στο φυσικό του χώρο πιο συσπειρωμένος, πιο δυνατός από κάθε άλλη φορά, με συγκεκριμένο στόχο, με συγκεκριμένο πλάνο, με συγκεκριμένες δυνάμεις, με ένα ρόστερ το οποίο διαθέτει και ποιότητα, διαθέτει και εμπειρία, διαθέτει και τα τεχνικά χαρίσματα, ούτως ώστε να παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, διαθέτει ένα προπονητή με πολύ μεγάλη εμπειρία, με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν συνθέσει μια εικόνα στο μυαλό του Αριανού που ανυπομονεί να δει την ομάδα του σε δράση στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και πλέον νομίζω, Γιάννη, ότι η κατάσταση βρίσκεται πρώτον στα χέρια του Πάκο Ερένα ώστε να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ που του έχει έτσι παραχωρηθεί. Στον παικτών τα πόδια που πρέπει να παίξουν για την νίκη, ειδικά σήμερα και στη συνέχεια κυρίως, και στο χέρι του κόσμου που πρέπει λίγο να δώσει έτσι ένα παραπάνω στα διαρκείας, γιατί νομίζω αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν για να ανέβουν λίγο τα διαρκείας. Η αλήθεια είναι αυτή. Η στελέχος της ομάδας ήταν στο ακέραιο, πιστεύω, και με παίκτες που διαθέτουν προσωπικότητα και ποιότητα και γενικότερα όλα αυτά που πρέπει. Όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη. Είχαμε και αυτές τις δύο κινήσεις με τον Μανώλη Σιώπη και τον Νικολάς Μαρτίνες. Και όπως μας είπε και ο Νίκος, υπάρχει και ένα ανοιχτό παράθυρο για μία ακόμη προσθήκη στην αμυντική γραμμή για να ενισχύσουν οι Κίτρινοι ακόμη περισσότερο τα μετόπισθεν με τον
μαύρα ή να έχει πάρει έτσι ένα προβάδισμα συγκριτικά με τον Φλωρεντίν Πογκμπά, ο οποίος και αυτός αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο της, της ομάδας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα έχουμε παιχνίδι, έχουμε σέντρα σε λίγες ώρες, οπότε καλό θα είναι να μείνουμε στα του αγώνα και στο πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα έτσι σε αυτή την, στο πρώτο της τεστ στην Super League. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 6.30. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Όχι, περιμένουμε. Έχουμε Γιώργο Ματζιούκη. Σωστά, έχουμε Γιώργο Ματζιούκη, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη προπόνηση του Ηρακλή, ο οποίος ξεκινάει την φετινή του προσπάθεια με αρκετά γνώριμα πρόσωπα για τον Άρη. Καθώς, από πού να ξεκινήσουμε, από τον Παύλο Μυροφορίδη, από τον Πασά, από τον Μουμίν, γενικότερα υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν με τη φανέλα του Άρη την περσινή σεζόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του, ώστε να βρεθεί και πάλι στην Super League. Είναι ο Γιώργος στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και θα επικοινωνήσουμε σε πολύ λίγο μαζί του για να μας μεταφέρει το κλίμα έτσι από την πρώτη συγκέντρωση των Κιανόλευκων. Γιάννη Football League, τον έχουμε τώρα. Έχουμε τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα από το Καθάρι Βιβλίο, όπου σε λίγα λεπτάκια θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση του Ηρακλή. Αλλά πριν μπούμε στη διαδικασία αυτή, έχουμε ποδοσφαιριστές κοντά μας. Και ο Μωμή και ο Ντούνης. Ωραία. Νομίζω είμαστε έτοιμοι όλοι να ξεκινήσουμε με τον Χουσέιν Μωμήν. Δύο μεταγραφικά αποκτήματα που πέρυσι βοήθησαν πάρα πολύ στο να πετύχει ο Άρης, το ξέρετε καλά. Σωστά. Την άνοδο και ο Μωμήν και ο Ντούνης. Λοιπόν, να ακούσουμε αρχικά τον Χουσέιν. Είμαστε αρκετοί συνάδελφοι εδώ, οπότε συνεννοούμαστε και ξεκινάμε. Ωραία, μια χαρά. Χουσέιν Μωμήν και Μάρκος Ντούνης. Δύο παιδιά τα οποία, όπως είπε και ο Γιώργος, συνεισέφεραν. Πάμε να ακούσουμε το Χουσέιν Μωμήν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, και στο τέλος της χρονιάς να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι μια χρονιά για τον Ηρακλή, η οποία είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι η άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Πώς περιστράφετε εσείς μέσα στα αποδυτήρια, είστε αρκετοί νέοι παίκτες, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σίγουρα μας γεμίζει ευθύνες ο στόχος και η φανέλα του Ηρακλή, αλλά έχουμε την ποιότητα και το καλό το κλίμα για να δουλέψουμε σκληρά και να πετύχουμε το στόχο μας. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα που κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής θα ήθελε να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ηρακλή. Εκτός από αυτό, σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο Παύλος ο Μυροφορίδης, που συνεργαστήκαμε πέρσι και τον εκτιμώ πολύ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και εμείς ανυπομονούμε να γνωρίζουμε τον κόσμο, μας. Σίγουρα περιμένουμε τη στήριξή τους όλη τη χρονιά. Θέλουμε να είναι κοντά μας, να μας στηρίξει και στα δύσκολα, γιατί η προσπάθεια δεν θα είναι εύκολη. Θέλει αρκετή δουλειά και υπομονή, θα έλεγα, για να πετύχουμε όλοι μαζί το στόχο μας. Από τον Χουσέιν Μωμήν, ελπίζω να ακούστηκαν καλά. Ναι, ναι, Γιώργο, πολύ καθαρά. Και έχουμε και τον Μάρκο Ντούνη μπροστά μας. Ωραία. Από πίσω μας είναι όλη η ποδοσφαιρική ομάδα, έτοιμη να βγει έξω. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα τον Ντούνη. Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι, όπως είπε και ο Μωμήν, η φετινή χρονιά να είναι η τελευταία football league για την ομάδα μας. Έχω έρθει σε ένα μεγάλο σωματείο. Όπως είδατε και εσείς, μέσα σε δύο εβδομάδες ο Ηρακλής απέκτησε πάρα πολλά πράγματα. Απέκτησε και το αφημί που χρειαζόταν. Απέκτησε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς. Και πιστεύω έχει ανέβει επίπεδο. Όλοι μαζί με τη βοήθεια των συμπαικτών και των προπονητών μας και τον τεχνικό διευθυντή, πιστεύω να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι
με το μεγάλο όπλο για τον Ηρακλή, ότι υπήρξε στις πέσεις του Άρη. Σίγουρα ήρθαμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη ομάδα. Και συμπαίκτες και από παλιά, ξέρω, και άλλα, και άλλους συμπαίκτες μου. Όλοι αυτοί δεν έχουν έρθει τυχαία σε αυτό το σύλλογο. Παρακολουθήσετε όλοι πολύ καλά που είστε και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Γνωρίζουμε σίγουρα τις απαιτήσεις και πιστεύω μαζί με τη στήριξη του κόσμου θα είναι η δύναμή μας για να ανέβουμε επίπεδο. Μάρκο, οι αρχές λένε όλοι ότι είναι φοβολή. Λένε και οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό σας τον πέντε μεγαλύτερο άγχος έρθει είναι έναν αέρα να ανοίξετε μια διαφορά που να κάνει διατηρήσεις. Είναι φαβορή, είναι λογικό να είσαι φαβορή. Πιστεύω έχει τους καλύτερους προσβλητές και αυτό πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πιστεύω μέσα από την ψυχή μου ότι θα δώσουμε τα πάντα για να το δείξουμε στο γήπεδο και να ανέβει όσο πιο γρήγορα μπορεί ο Ηρακλής. Αυτά και από τον Μάρκο Ντούνη και τώρα είστε οι... Ακούγουμε? Ναι, ναι, Γιώργο, σ' ακούμε καθαρά. Ωραία. Ήρθε η σειρά και του προπονητή. Χωρίς προπονητή δεν πάμε πουθενά. Σωστά. Κύριος Μπαξερβάνος εδώ. Θα τον ακούσουμε, θα επιστρέψω σε εσάς, θα πάτε σε διάλειμμα και αργότερα θα επανέλθουμε και για κλίμα και για ρεπορτάζ, γιατί όπως καταλαβαίνετε ξεκινήσαμε απότομα με τη δηλώση και δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα. Βεβαίως, φυσικά. Λοιπόν, έχουμε τον προπονητή του Ηρακλή κοντά μας. Πώς ήδη έχετε εκτιμήσει και φιλικά και προπονήσει και προετοιμασία, αλλά σήμερα νομίζω είναι και η γεύση που θα πάρετε και εσείς να πάρετε με τον κόσμο που σας περιμένει. Εντάξει, και πέρσι και πάντα νομίζω ο κόσμος στη Ηρακλή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Έτσι, είχαμε πέρσι τη βοήθειά του στο στόχο που είχαμε να ανοιγούμε στην επόμενη κατηγορία και νομίζω αυτό χρειαζόμαστε και φέτος. Έχουν έρθει στην ομάδα παίκτες ποιοτικοί, είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία του συλλόγου και στον κόσμο αυτό να η ομάδα να πρωταγωνιστήσουμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στο τέλος να τα καταφέρουμε. Και νομίζω και αυτή η αίσθηση που θα δουν τα παιδιά και θα δουν και τις συμπαράσεις του κόσμου, νομίζω είναι κάτι το πολύ θετικό και για το τι θα επακολουθήσει και στη συνέχεια. Πώς θα γεννήσει με αυτό το γεγονός ότι χρήζει τον Ηρακλή με το καλησπέρα, όχι το καλημέρα. Δεν είναι κακό. Έτσι, το άγχος, έτσι, η πίεση είναι φυσιολογική να υπάρχει. Αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, νομίζω τα περισσότερα παιδιά είναι έμπειρα, έχουν ξανασυναντήσει αυτή την κατάσταση, έτσι, ποιοτικοί, το είπαμε, ποδοσφαιριστές, έχουν παίξει Super League, έχουν πρωταγωνιστεί στις ομάδες Football League, που οποίες πήραν την άνοδο. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η θέληση, έτσι, η διάθεση που πρέπει να δείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μέσα από τη δουλειά να μπορέσουμε να είμαστε αγωνιστικοί, να μπούμε πανέτοιμοι για να αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρουμε. Για μένα είναι καλό. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ θεωρούσα ότι μέχρι πριν 10-15 μέρες, πριν 15 μέρες ουσιαστικά δεν δούλευα. Δηλαδή δεν δούλευα. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε. Ήμασταν σε μια προηγούμενη κατάσταση. Από εκεί και πέρα άλλαξε, ήρθαν πολλά παιδιά και νομίζω ουσιαστικά ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μετά το παιχνίδι με τον Μακεδονικό, το φιλικό. Δηλαδή ό,τι κάναμε το προηγούμενο καιρό ήταν λίγο σπανιακά τα πράγματα και ό,τι βγάλαν τα παιδιά πιο πολύ ήταν μέσα από τη δικιά τους την εμπειρία και από την ποιότητα που έχουν σαν προσφέριστες. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά να δουλεύουμε σε κομμάτια που θέλουμε από την δεν είχαμε αποκατάσταση, από την Παρασκευή. Νομίζω αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική σε θέμα δουλειάς για μας και είναι σημαντικό που δεν έχουμε μεσοβδόμαδα φιλικό, έχουμε το Σαββάτο και νομίζω ότι είναι και σημαντικό πολύ ότι έχουμε κάθε εβδομάδα ένα φιλικό έτσι ώστε να μπορούμε μέσα στην εβδομάδα αυτή να δουλεύουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε για να εμφανιστούμε. Πόσα έχουμε άλλες προσθήκες? Νομίζω όχι. Έτσι, εκτός αν τύχει τώρα το κάτι το εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλος αριθμός των ποδοσφαιριστών και θα είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι νομίζω και για μένα, γιατί θα μένουν και πολλά παιδιά και έξω και από την 11η και από την 18η και πέρα θέλει όλοι να καταλάβουν ότι έχουμε έρθει εδώ πέρα για να δώσουμε τον καλύτερό μας για την ομάδα του Ηρακλή και είτε χρειαστούμε ένα λεπτό είτε χρειαστούμε 90 λεπτά να είμαστε εκεί να δίνουμε πάντα αυτό που πρέπει να δώσουμε. Και πάλι θα πείσουμε και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή για οποιαδήποτε θέση, αν είναι κάποιος τραυματισμός, κάποια κάρτα, ξέρετε ότι έχετε... Τώρα υπάρχει πάρα πολύ... Τι φαίνεται αυτό, να
και από τον αριθμό του παιχνιδιού και από την ποιότητα που υπάρχει σε κάθε θέση τώρα από τους ποδοσφαιριστές. Είστε καλά. Λοιπόν. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Αυτός ήταν ο κύριος Μπαξιμπάνος, ο προπονητής του Ηρακλή. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν γι' αυτό και ακούγα την ησυχία και μόνο μουρμουρικά από τους ποδοσφαιριστές. Έξω, μέσα μάλλον, έξω από τα αποδυτήρια, μέσα στο εσωτερικό ταρτάν, για όσους ξέρουν το στάδιο. Τώρα βγήκα έξω κανονικά, έχω και τον κόσμο μπροστά μου. Και αν θέλετε, για λίγο, μιας και θα βγει η ομάδα σε δευτερόλεπτα, να ακούσουμε αυτή την είσοδο των ποδοσφαιριστών και τον κόσμο που ετοιμάζεται να τους υποδεχθεί, που έχει έρθει εδώ. Είναι η επίσημη πρώτη, ακούτε, ήδη. Το παίρνουμε χαμπάρι γιατί βγήκαμε εμείς και σου λέει έρθει και βάλα. Να ακούσουμε αυτή την υποδοχή που τουλάχιστον στον κόσμο του Ηρακλή. Τους παίκτες των Κιανολεύκων, για όσους παραξενεύονται, γιατί φέτος έγινε το ανάποδο, δηλαδή έγινε πρώτα φυσικά προετοιμασία και μετά οι πρώτοι το επέλεξαν αυτό στον Ηρακλή, γιατί θέλανε να έχει ολοκληρωθεί πρώτα το ρόστερ με την μεταγραφή κοινής, για να μπορέσει ο κόσμος να δει σύντομα το επιτελείο, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούσατε τον Σπύρο Μπακεβάνα να λέει ότι εκτός απρόπτου δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Ο Ηρακλής που θα δώσει φιλικό το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλο. Ακούτε τώρα τι γίνεται εδώ που μπαίνει η ομάδα, το Καπτανόγλιο και η ανάλογη υποδοχή από τον κόσμο. Χαμογελαστοί οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή περίμεναν κάτι τέτοιο, το βλέπουμε στην εικόνα. Έλεγα για το φιλικό θα δοθεί στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου το Σάββατο το απόγευμα και μετά εδώ στο Καταζόγλιο θα είναι το πιο δυνατό τεστ παρουσία και του κόσμου στις 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα με φιλάρι. Έχουμε ανακοινωθεί φιλικά και με απολολάκι στο Ολυμπιακό, θα τα πούμε και αργότερα στην Καταζόγλιο. Η ομάδα μόλις πάτησε το Σάρι στο Καταζόγλιο. Οι έχουν ανάψει, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι υποδοχείς περιμέναμε να το δώσουν προς τους περιφέρειες του τμήμα. Τώρα τα χειροκροτήματα των ποδοσφαιριστών προς την κερκίδα και τον κόσμο. Και βλέπει, θα δει μάλλον να πέρασε την πρώτη επίσημη μητροπολίτη. Θα τα πούμε ξανά αργότερα. Ωραία. Έγινε Γιώργο, έγινε Γιώργο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι επιτάσσει η επικαιρότητα και ο Λίμπερο, όπου υπάρχει θέμα, το καλύπτουμε, το μεταφέρουμε σε εσάς για να έχετε μια πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν στις ομάδες της πόλης μας. Λοιπόν, Βασίλη, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Όχι, ό,τι πει ο κύριος Καβάδιας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σε λίγο θα πάμε και πάλι στο Γιώργο για να μας μεταφέρει περισσότερο ρεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση του Ηρακλή. Μαζεύτηκαν εκεί οι φίλοι των Κιανόλευκων. Το πρωτάθλημα να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Ναι, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία ακόμη, έτσι. Αν και στον coach που έγινε μια ερώτηση ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη, είπε ότι αυτό είναι θετικό για εμάς. Αλλά θέλω τον Οκτώβρη τους. Πότε. Τον Οκτώβρη. Γιατί όχι το περσινό. Το προπέρσινο, το προπέρσινο είχε ξεκινήσει αρχές Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Που είχαν ήδη, η ομάδα είχε αρχίσει και φερμαριζόταν στις πρώτες αγωνιστικές. Και είχαν πει τέλειο Οκτώβρη, βασικά είχαν πει στα μέσα του Οκτώβρη, μετά είχαν πει τέλος του Οκτώβρη και μετά είπαν ότι αρχές Νοέμβρη, μετά νομίζω δεν τους έπαιρνα. Μετά θα πιάναμε Χριστούγεννα, δεν νομίζω. Πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο Λαμπαουτάρης. Το 1000 γκολ του Άρη στην Αλφα Εθνική. Ποιος το πέτυχε? Το δεύτερο γκολ του Κούι ξεχώρισε όχι μόνο γιατί κλείδωσε στην ουσία την νίκη για τον Άρη, αλλά γιατί ήταν το 1000 γκολ στην ιστορία των Κιτρινόμαυρων από καταβολής Αλφα Εθνικής από το 1959 δηλαδή. Γι' αυτό το γκολ μάλιστα τιμήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με πλακέτα ο σκόρερ, η σημαία του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Ντίνος Κούις. Πραγματικά μια τεράστια μορφή. Στην αναμέτρηση με την Καβάλα, στο μάτσο που έγινε στις 21 Φεβρουαρίου του 1982, εκεί όπου ο Άρης συνέτριψε την ομάδα της Καβάλας με 4-0,
με τον Ντίνο Κούι να πετυχαίνει τα δύο. Εντάξει, είχε και από Μοδάρα τέσσερα... που βλέπουμε κάτω. Καλά, συνθέσεις τώρα. Παπαφλωράτος, Σαβίδης, Μιχαλίτσος, Φυρός, Βένος, Ζελελίδης, Ζίνδρος, Εμερτζίδης, Χαραλαμπίδης, Κούις, Χατζιαντωνίου. Πού να τους πιάσεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Η Καβάλα με Τσανακάλι, Ιωαννίδη, Καραγιοργίου, Πέτσα, Καπετανίδη, Κωνσταντίνη, Χατζιπαρασκευά, Φιλιππίδη, Μόσχο, Ισαακίδη, 40-10. Εντάξει. Προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου πολύ μεγάλες. Τότε ήταν και καλή ομάδα του Άρη. Ήταν μετά τον Μπαράζ δύο χρόνια. Mm-hmm. Είχαν μείνει αρκετοί παίκτες. Ας ελπίσουμε ότι τέτοιες... Από τις πιο άτυχες ομάδες ο Άρης εκείνης mm-hmm. εποχής. Δηλαδή τώρα να μην έχεις νομίζω ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον το δικαιούνταν αυτή η ομάδα. Αλήθεια είναι να αυτή. Μην πούμε, και να μην πούμε παραπάνω. Αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε και μία ανάρτηση, yeah. εδώ διαβάζω στο All About Aris, από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος έχει ποστάρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τους Μανώλη Σιώπη και Νικολά Μαρτίνες, οι οποίοι ποζάρουν με τις φανέλες του Άρη, προφανώς και είναι προϊόν yeah. Photoshop το συγκεκριμένο, καθώς οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν έρθει ακόμη στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία της υπογραφής των συμβολέων τους. Και είναι καινούργιες φανέλες. Και είναι καινούργιες οι φανέλες. Ωραίες φανέλες, ειδικά εγώ να πω την αλήθεια, μου άρεσε η μαύρη περισσότερο. Και η ριγέ, η κυτρινό-μαύρη, εντάξει, η κλασική της ομάδας, αλλά η μαύρη είναι έτσι πολύ ωραία αισθητικά. Γενικότερα, Γιάννη, δεν περιμέναμε, δεν ξέρω για σένα, περίμενες ημέρα πρεμιέρας με Λαμία να έχουμε το τέτοιο μπαμ με διπλή ανακοίνωση? Νομίζω περιμέναμε μετά το παιχνίδι. Να πω την αλήθεια πως όχι, και από ό,τι παρακολουθούσα το ρεπορτάζ που έγραφαν και ο Νίκος στο Λαμπαουτάρης, είχε γράψει χαρακτηριστικά ένα κείμενο το οποίο έλεγε ότι και πρώτα η Λαμία και μετά τα μεταγραφικά. Να όμως που μας επεφύλασε την έκπληξη ο κύριος Καρυπίδης και ανακοίνωσε την συμφωνία με τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσδίδουν ποιότητα, προσδίδουν εμπειρία στο ρόστερ, στην ομάδα. Ο Σιώπης, παρόλο που είναι 24 ετών, έχει πολλές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ναι, και εγώ αυτό σου έδειχνα πριν. Είναι 34, mm-hmm. εγώ τον έλεγα πιο, τουλάχιστον για 26. Μπερδεύουν τα μουσια, ναι, εντάξει, ναι. Γιατί το έχει έτσι πλούσιο το γένιο ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος, παρόλο βραχύσωμος, είναι ένας παίκτης ο οποίος πολύ δύσκολα χάνει μάχη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένας ποδοσφαιριστής πραγματικά, ο οποίος λες και καίει κάρβουνο. Λες και δεν έχει πνευμόνια, λες και έχει μέσα του κάτι άλλο, και όχι αέρα. Και ήταν σαν το κομμάτι που έλειπε από το φετινό παζλ ο Σιώπης στον χώρο του κέντρου, σε μια θέση που ο Άρης χρειάζονταν μια ακόμα ενίσχυση. Και να τονίσουμε ξανά ότι μιλάμε για μεταγραφές, δεν μιλάμε για ελεύθερους παίκτες ούτε για δανεικούς. Ακριβώς, γιατί ο Άρης και με μια επίσημη τοποθέτησή της τις προηγούμενες ημέρες η ΠΑΕ είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Άρης δεν θα μπει ποτέ σε διαδικασία να πάρει δανεικό από άλλη ομάδα, καθώς δεν περιποιεί τιμή ούτε για την ομάδα, ούτε για το μέγεθός της, ούτε για την ιστορία της. Συνιδιοκτησία, ναι, να αγοράσεις ένα ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και στο τέλος της σεζόν να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με την ομάδα η οποία τον είχε αρχικά και να πεις ότι εμένα αυτός ο παίκτης μου κάνει, άρα πληρώνω ένα επιπλέον ποσό για να τον αγοράσω εξ ολοκλήρου, ή δεν μου κάνει, μπορείς να πληρώσεις, να μου επιστρέψεις ουσιαστικά τα λεφτά που σου έδωσα για να τον ξαναπάρεις και να τον έχεις εξ ολοκλήρου δικό σου, είναι μια άλλη ιστορία η συνειδιοκτησία. Άλλο δανεικός, άλλο αγοράζω τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Και αν δεν κάνω λάθος, και στην περίπτωση του Κλιγκόπουλου, του παίκτη ο οποίος πωλήθηκε εκεί στις αρχές του Ιουλίου στον Ολυμπιακό και έγινε η αντιπρόταση ούτως ώστε να παίξει φέτος υπομορφή δανεισμού στον Άρη, ο Άρης είπε ότι όχι, παιδιά, όχι. Πλέον δεν μας ανήκει ο παίκτης, οπότε δεν έχουμε την διάθεση να τον πάρουμε υπομορφή δανεισμού.
Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Μανώλη Σιώπη και τον Νικολά Μαρτίνες, έχει βάλει τη φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών με τις φανέλες του Άρη, με την ριγέτη κυτρινό-μαύρη και με την μαύρη εμφάνιση της ομάδας. Έχει γράψει «Βάμος» και έχει βάλει και ένα emoji, μια φατσούλα η οποία δείχνει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση όταν κάνει κάποιος με το δάχτυλο, όταν θέλει να δείξει σε κάποιον να σιωπήσει, να σοπάσει. Αυτό το χαρακτηριστικό που επιλέγουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές σαν πανηγυρισμό τους. Και δείχνει κιόλας ότι δεν είμαστε λόγια, είμαστε περισσότερο με τα έργα. Ακριβώς. Και το αποδεικνύουν και οι ανακοινώσεις που αναμένουμε τις επόμενες μέρες για τους δύο παίκτες. Ακριβώς. Δύο ποδοσφαιριστές που, όπως είπαμε, σίγουρα θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και μένει να δούμε αν ο Άρης θα κινηθεί και θα ολοκληρώσει κάποιο deal για την θέση του κεντρικού αμυντικού μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Mm-hmm. Να δούμε αν θα μείνει με το υπάρχον ρόστερ ή θα έχουμε ακόμη μία προσθήκη. Mm-hmm. Νομίζω ότι μία ακόμη προσθήκη στο αμυντικό κομμάτι, στην γραμμή άμυνας, νομίζω ότι ο Άρης θα την κάνει, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από την αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία, γύρω από το παιχνίδι με τους φθιωτούς, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα θέλουν να κάνουν έτσι ένα καλό μπάσιμο στο νέο πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει σήμερα και την υποστήριξη των φιλάθλων τους, μεμονωμένη η μετακίνηση των φίλων του Άρη, οι οποίοι, από ό,τι βλέπω και στα social media με αρκετούς με τους οποίους είμαστε, έτσι έχουμε μια επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν πάρει το δρόμο για την Λαμία, μέσα από τα αυτοκίνητά τους ανεβάζουν φωτογραφίες, θα βρίσκονται και αυτοί στο γήπεδο της Λαμίας προκειμένου να υποστηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ειδικά φέτος, νομίζω, στα εκτός έδρας παιχνίδια, αν επιτρέπονταν η μετακίνηση έτσι, οπαδών, θα ήταν τουλάχιστον υπεράριθμοι οι φίλοι του Άρη σε σχέση με τους γηπεδούχους. Να μην λέμε γήπεδα, ξέρουμε σε ποια γήπεδα αναφερόμαστε. Πραγματικά. Βλέπω εδώ και το ποστάρισμα της ΠΑΕ Άρης, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα. Νέα σεζόν, βάμος, το μήνυμα που περνάει η κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ και έχει στη φωτογραφία, συνοδεύει τη λεζάντα με την φωτογραφία των Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρθία και του Χάμζα Γιουνές. Αυτή η τριπλέτα, φίλε, τη βλέπω φωτιά. Με τον Γκάμα δεξιά, με τον Γκαρσία αριστερά ή το αντίθετο και τον Γιουνές εκεί στην κορυφή. Μακάρι η τριπλέτα να ξεκινήσει καλά και σήμερα. Βλέπω ωραία πραγματάκια εκεί. Υπάρχει και ο Ντιγκινή, υπάρχει και ο Κολάς, ο οποίος μπορεί να παίξει στα άκρα, υπάρχει και ο Νασλίδης. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές. Μέχρι στιγμής το που λένε είναι ο Ματέο Γκαρσία. Όλα τα παιχνίδια που έχω δει δηλαδή. Ματέο Γκαρσία, και εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή αίσθηση και ο τρόπος που αγωνίζεται και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Και είναι και μικρός, είναι δηλαδή, μπορείς να το θεωρήσεις και project το Ματέο Γκαρσία. Σωστά, είναι στα 22 του χρόνια, 22 στα 23 αν δεν κάνω λάθος ο Ματέο Γκαρσία, οπότε είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και άλλα περιθώρια βελτίωσης και υπό τη σωστή καθοδήγηση μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα. Δεν ξέρω, Γιάννη, για το τρόπο παιχνιδιού του Άρη που έχει έτσι χαμηλά την μπάλα και όχι πολλές σέντρες με γρήγορο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σήμερα αγωνιστικός χώρος. Είχαμε κάποια ενημέρωση γιατί ακούγα κάτι για βροχές, για λάσπες, για βούρκο σήμερα. Δεν ξέρω. Γενικότερα, ο καιρός σήμερα και εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι μουντός. Έριξε και βροχή μικρής έντασης το πρωί. Τώρα στη Λαμία δεν ξέρω τι κλίμα επικράτει και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος εκεί. Μετά, σε λίγη ώρα που θα φτάσει και ο Νίκος στο στάδιο της ομάδας της Φθιώτιδας, θα μας έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό για να έχουμε και εμείς μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Το παιχνίδι σήμερα, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του Άρη να το παρακολουθήσουν από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤΕΝΑ συγκεκριμένα,
θα μεταδοθεί το παιχνίδι, οπότε όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν το ταξίδι μέχρι την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ομάδα, την προσπάθεια της ομάδας από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Ωραία φάση είναι αυτή όμως, Κωνσταντίνε, από τη δημόσια τηλεόραση, να έχεις τελειώσει με τη δουλειά και να έχεις γυρίσει τώρα στο σπίτι, να έχεις φάει, ξέρω εγώ, το φαγητό σου, να έχεις ακόμα καλύτερα να παραγγείλεις τις πίτσες, να φωνάξεις τα φιλαράκια σου και να πεις τώρα θα κάτσουμε να δούμε Άρη. 9.30 ώρα το βράδυ, ποδοσφαιρική βραδιά. Απ' την ΕΡΤ και χαμηλόμενο όμως και να ακούσει Λίμπερο 107,4, Νίκο Παπαδόπουλο. Καλά, αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Θα υπάρχει βέβαια και μια μικρή διαφορά στο χρόνο. Θα τα ακούτε πιο γρήγορα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιατί εντάξει, πάντα το ραδιόφωνο είναι ένα κλικ πιο μπροστά από την τηλεόραση. Μετά θα το βλέπεις κιόλας. Θα βλέπεις και τον γκολ. Αλλά ναι, φυσικά θα βλέπεις και την ομάδα και τον τρόπο που παίζει και γενικότερα τον τρόπο που ανταποκρίνεται στο γήπεδο. Αυτά όσον αφορά και το σημερινό παιχνίδι. Αργότερα ο κύριος Ραπτόπουλος θα συνδεθεί και πάλι με τη Λαμία, με τον Νίκο Παπαδόπουλο, για να μας βάλει ακόμη περισσότερο στο κλίμα του αγώνα. Έτσι. Όταν θα ξεκινήσει το ζέσταμα, η προθέρμανση, όταν θα βγουν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, το παραδοσιακό τελετουργικό που γίνεται πριν την έναρξη των αγώνων. Φυσικά στο Λαμπαουτάρι θα έχουμε και φωτογραφίες και βίντεο από κερκίδα Άρη, οι οποίοι, όπως είπαμε, οι φίλοι των Κιτρίνων θα βρεθούν και στις εξέδρες του γηπέδου της Λαμίας προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας και θα δώσουν έτσι και τον δικό τους ξεχωριστό τόνο, το δικό τους ηχόχρωμα στη σημερινή αναμέτρηση γενικότερα. Θα έχουμε και φωτογραφίες, φωτορεπορτάζ. Φυσικά. Η χαρά του όλων Παπαδόπουλου είναι. Φυσικά. Σήμερα. Γενικότερα ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς γνώριμους για την ομάδα, σε αυτούς τους ρυθμούς που αξίζει να βρίσκεται και να κινείται, στη Super League, στο φυσικό της χώρο, να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μιλάμε για συστήματα, να μιλάμε για παίκτες, για ποδοσφαιριστές, για αγωνιστικούς χώρους, για τα χίλια δυο που αφορούν όμως αποκλειστικά το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν ξέρω, Γιάννη, έχεις προλάβει εσύ στο All About Aris παιχνίδι Super League Άρη? Όχι. Δεν είσαι και εσύ τόσο παλιός, εντάξει. Όχι. Είναι πρεμιέρα. Εγώ ξεκίνησα τον. Ναι, ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 2015 στη χρονιά της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ξεκίνησα, οπότε θα είναι έτσι και για μας μία πρεμιέρα στην Super League. Πάντως, από τα φιλικά που έχει παίξει η ομάδα και στην Ολλανδία αλλά και με τις ομάδες της Super League, νομίζω ότι έτσι πήραμε μία μυρωδιά, μία εικόνα του πώς κινούνται τα πράγματα. Φυσικά και από τη δική μας την πλευρά έχουν ανέβει οι απαιτήσεις. Πλέον τα παιχνίδια είναι πιο σημαντικά, έχουν μεγαλύτερη έγκλη και δεν μιλάω τώρα για αυτό, για το σημερινό με την Λαμία. Αν και το σημερινό με τη Λαμία έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, γιατί είναι πρεμιέρα, έτσι. Και όπως είπαμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Γιατί και ψυχολογία παίρνει η ομάδα με ένα καλό ξεκίνημα και επιπλέον όθηση. Ακολουθεί δεύτερη αγωνιστική το μάτς με τη Λάρισα εντός έδρας, πρώτο επίσημο εντός έδρας για τον Άρη. Οπότε όλα είναι μία αλυσίδα και όλα έχουν έχει η ομάδα μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Έχει μία δυνατότητα ο Άρης φέτος με το υπάρχον πρόγραμμα να κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και να πάει στα ντέρμπι με άλλο αέρα, με ψυχολογία στα ύψη. Αλλά είναι το θέμα πώς θα ξεκινήσεις. Αν ξεκινήσεις με νίκη στην πρεμιέρα. Νομίζω ότι και ο Πάκο Ερέρα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν ότι κάθε παιχνίδι το κοιτάς ξεχωριστά. Μπορεί να ακούγεται κλισέ αυτό που λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να κερδίσεις ένα παιχνίδι, για να πάρεις αυτό που θέλεις από ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που έχεις να κάνεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να υλοποιήσεις το αγωνιστικό πλάνο στο έπακρο, να μην παρεκκλίνεις από αυτό και με όλη την πνευματική σου ετοιμότητα να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις. Θα δούμε λοιπόν την ομάδα σε περίπου 2,5 ώρες πώς θα ξεκινήσει τη φετινή
σεζόν στο πρωτάθλημα και τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Τσίψιο, φτάσαμε στις 7. Να πάρουμε τον κύριο Ματζιούκη. Ξέρω εγώ, να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά είπε ότι θα στείλει κάποιο μήνυμα. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, λύθηκε η παρεξήγηση. Θα έχουμε και τον Γιώργο Ματζιούκη σε λίγο για να μας δώσει επιπλέον εικόνα από την πρώτη προπόνηση του Ηρακλή. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4. 9.30 ώρα, Λαμία Άρης, πρώτη αγωνιστική της Super League, αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η πρώτη στροφή του φετινού πρωταθλήματος. Νίκος Παπαδόπουλος στη Λαμία για λογαριασμό του Λίμπερο και του All About Άρης και στην περιγραφή της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και τον Γιάννη Παραπονιάρη που ήταν στα μικρόφωνα, καλή συνέχεια και τα λέμε πιθανότατα αύριο με All About Άρης On Air εδώ πάντοτε στο Λίμπερο 5 με 7. Γεια σας.